Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Άρτια αφιχθέντες. Τάκη, πόσο ωραία, το σκορ. 77-72, ρε παιδί μου, 6 τώρα. Τι να πω, Ολυμπιακός. Είχε σίγουρο για μένα, δεν ξέρω, ξεκινήσαμε λίγο νοθρά το παιχνίδι. Ναι. Το είχαμε το παιχνίδι στο μυαλό του, στον παιχτό, το είχαμε εύκολο, ξέρω τι να πω. Ξεκολωθήκανε και αυτοί βάλανε 7 τρίποντα εκεί στο πρώτο ημίχρονο, έφυγε κάπως η διαφορά. Παρόλο που όμως πήγαν αυτοί 24 πόντους, ο Ολυμπιακός πήγε το παιχνίδι στους 2, μείωσε τη διαφορά στους 2 πόντους, δηλαδή κάλυψε μια διαφορά 22 πόντων. Εκεί πέρα μετά, εντάξει, και εδώ που τα λέμε... Και η διαιτησία, αυτός ο μαύρος ο διαιτητής... Όχι μόνο ο μαύρος. Ναι, ο αλλά κυρίως αυτός, ναι. Τουλάχιστον ο μαύρος ο διαιτητής έκανε τα χειρότερα. Δηλαδή, μέχρι που μετρήσανε και ένα καλάθι δίποντο στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν, ήταν βολή και. Για να πω. Έτσι. Καλά, αυτό, ναι. Μετά την τεχνική ποινή, το φάουλ που έδωσε στον Μπρίντεζη και καλά ότι. Μπρίντεζη. Όλη η διαιτησία φάουλ. Γενικότερα ήταν και όχι όπως τα λένε οι Βάζελοι, ότι είναι κανονικά σφαγιαστική διαιτησία. Τουλάχιστον αυτός όχι ο... αυτά που συνηθίζουν εδώ και δεν τους δίνουν εκεί. Ναι, τουλάχιστον αυτός ο διαιτητής ο... Και από εκεί πέρα, Τάκη, ήταν και η αστοχία δικιά μας πολύ. Ναι. Και η αστοχία δικιά μας και είναι πρώτα. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε αυτή η αστοχία, υπήρχε αυτή η κολοφαρδία αυτών. Μπαίνεις μετά στο τρίτο, στην τρίτη περίοδο, τρεις 7 πόντους εκεί που θες να μειώσεις. Ξαναπαίνεις στην τέταρτη περίοδο, ξαναπαίνεις πάλι. Εντάξει, τώρα... Πόντους. Πώς θα γυρίσουμε από το κοίτα, πώς... εγώ να πω κάτι άλλο, ότι αυτή την ήττα, τη σημερινή, καλύτερα, αφού κάναμε ήττα, καλύτερα την έκανα από την Μπαρτσελόνα, παρά από αυτούς. Γιατί? Δηλαδή, γιατί βάζουμε και στο παιχνίδι και αυτούς μέσα. Ναι, εντάξει, εντάξει, μόνο θα μπουν στο παιχνίδι όλοι. Τέλος πάντων, ακόμα έχει... Ο Ολυμπιακός να είναι σοβαρός, όπως ήταν. Εγώ δεν φοβάμαι την ομάδα μας, απλά σήμερα έτυχε και άλλη μια ατυχία. Με το Χάντερ δεν έχω μάθει τι. Τι έγινε με το Χάντερ. Ναι, τι... Έσπασε το δάχτυλο, του γύρισε το δάχτυλο, αυτά γίνονται τα πίθανα πράγματα. Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι, αλλά του Ολυμπιακού φέτος παρά έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Ο Πρίντεζης πάλι τράβηξε όλο το πρωτάθλημα του πρώτου γύρου και αυτό τώρα και το πρωτάθλημα το ελληνικό μόνος του και μαζί με τον Μάτζαρη. Σήμερα ήταν κάπως κουρασμένος, δεν ξέρω, δεν του πήγε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά βοήθησε, έβαλε 12 πόντους νομίζω. Εντάξει, Τάκη, η ομάδα, και να λέμε από 24 πόντους τώρα να φτάσει στις 2, αλλά ξυπνήσαμε αργά. Έτσι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, έτσι είναι. Ήταν καλή και αυτή, ήταν έστοχη. Εντάξει, όπως είπες και εσύ. Απλά σήμερα έκανε στο 3-0 Άκη και είχε σου το πρώτο φαβόρι για την πρώτη θέση και τη δεύτερη, αν και ακόμα είναι νωρίς, είναι η τρίτη αγωνιστική. Τέλος πάντων, εγώ τον Ολυμπιακό δεν το φοβάμαι για να τελειώνω κιόλας με αυτό το παιχνίδι το σημερινό, γιατί με στεναχώρησε πολύ, δεν το κρύβω. Πάρα πολύ. Η συνέχεια του Ολυμπιακού, αρκεί οι παίχτες μας να είναι όπως πρέπει, από υγεία τουλάχιστον, δεν με νοιάζει άμα είναι άστοχος ο ένας σε δύο σουτ και... δεν φοβάμαι την ομάδα και θα προχωρήσει και θα πάμε πολύ καλά στη συνέχεια. Θα παίζουμε στις Αλγύριες στην άλλη... Παρασκευή, Πέμπτη, δεν ξέρω. Πέμπτη νομίζω, ε. Απλά, Τάκη, η ιστορία έχει διδάξει ότι δεν μπορείς να λες 3-2-6 και 2-4-8. Ναι. Λέω, και κάθε παιχνίδι θέλει την ανάλογη σοβαρότητα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει ότι είναι σοβαρός και θα τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις. Εντάξει, και αυτή η ομάδα τώρα... Εγώ πιστεύω ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ιστορίας. Ναι, και αυτό. Της ιστορίας, της χρονιάς και της ιστορίας. Και να πούμε και το άλλο, ότι από τους αδύναμους που είναι από την τέσσερα θέση και κάτω, αυτή η ομάδα δεν είναι αδύναμη όπως είναι η αδύναμη στον άλλο όμιλο. Καμία σχέση. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι επειδή μας νίκησε, επειδή κερδίσαμε εμείς μάλλον, δεν μας νίκησε αυτή, εμείς δεν κερδίσαμε. Δεν το λέω με αυτό το θέμα. Απλά εγώ είμαι σίγουρος για τη συνέχεια. Όλους μας στεναχώρησε η ήττα. Θα έχουμε... Πιστεύω ότι αυτή η ήττα... Εντάξει. Μπορεί να γίνει και σε καλό σημείο, ας πούμε, άμα ήταν να γίνει. Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι το είχαμε εμάς, εμείς... Πήγαμε στις τρεις δίκες, Ζαλγκύρης κτλ.
Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο, παιδιά. Είναι ένας μαραθώνιος. Έχουμε ακόμα 11 αγωνιστικές. Και ο κόσμος, από κάτι και για τον κόσμο, μην περιμένει. Μια χαρά ήταν και ο κόσμος, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει από την πρώτη λεπτό να βοηθάμε την ομάδα. Μην έχουμε κανένα παιχνίδι σίγουρο. Μην τα δίνουμε όλα, φωνάζουμε, ξεσκονόμαστε μετά το 3-5. Μόλις διαπιστώσουμε ότι σφίγγουν τα γάλα. Πρώτο λεπτό, όπως το έχουμε δείξει τόσα χρόνια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, μην αφήνουμε κανένα παιχνίδι επειδή λέγεται μπάμπερ, πώς λέγεται αυτή. Είδατε τώρα κάτι, πώς έγινε το παιχνίδι. Παίζαμε στο πρώτο δεκάλεπτο τουλάχιστον, επειδή το θυμάμαι, παίζαμε σε παγωμένο γήπεδο. Δηλαδή δεν είχε, ο κόσμος δεν είχε. Ήταν και η ομάδα Ακόμα και εγώ. Μα δεν έλεγα, έλα μωρέ, εντάξει τώρα είναι αυτή η φίλη. Αυτό το ίδιο παθαμε. Έλα μωρέ, σιγά τι έγινε. Αλλά αυτοί όσο περνάει ο χρόνος και φεύγουν 5 πόντους, 10 πόντους, οι δικοί μας. Χτίζανε ψυχολογία αυτή. Εμείς καθόμαστε, λέμε, έλα μωρέ. Αυτοί πάνε 15 πόντους, πόσο έγινε στο μήχρονο. 12 πόντους έριξε το εμίχρονο. 12 που είχα εκεί το τρίποντο. Μετά πήγαμε στους 24, έτσι. Και μετά στους 2, δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε υπέρβαση εκεί στα 8 λεπτά που πήγαμε στους 2. Δεν τα βάζει και με πολλά χαμένα και με πολλές χαμένες. Και με εθνική διαιτησία. Και με εθνική διαιτησία σε αυτό το 8 λεπτό που σε πήγαμε. Σε όλο το παιχνίδι. Ναι, στο συγκεκριμένο μοσάκι, 8 λεπτό που πήγαμε στους 2 πόντους, γίνανε 2 εγκλήματα. Ένα του πρίντεζη τεχνική ποινή που έδωσε, ένα. Το ίδιο καλάθι που μετά βάλαμε και το τραβάει το χέρι και δεν το δίνει σκεμμένο, πώς το λένε. Ήταν εγκληματική διαιτησία. Δηλαδή αυτός ο νέκρος, δεν θυμάμαι τώρα πως δέχονται αυτοί όλοι. Ήταν, για μένα είχε, ναι. Ξέρω εγώ, μας παρεξηγήσουν και λες. Όχι, παιδί μου, εγώ. Σαν διαιτητή εμείς. Μαύρος, έχρωμο, τι να πούμε. Έχρωμος, ασπρόμαυρος, ξέρω εγώ. Αυτός ο παίκτης, τέλος πάντων. Ο διαιτητή. Ο διαιτητής, ο διαιτητής. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Πάμε. Να πω κάτι και για μένα. Μένουμε στο άθλημα ή πάμε αλλού. Όχι, αυτά ήθελα να πούμε. Και δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Απλά. Η ομάδα μας συνεχίζει, έτσι. Είναι η ομάδα μας. Τι, απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δεν ξέρω το αποστολή. Στον προπονητή. Λέτε εσείς. Εγώ ξαναλέω. Θα πάμε να πάρουμε το κύπελλο Ευρώπης. Θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Έτυχε να κάνει ένα διαβολεμένο. Για τους λόγους που είπαμε. Ένα άσχημο παιχνίδι. Και μην τα ξαναλέμε. Μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο που παίξαμε εχθές. Την Τετάρτη, μάλλον. Μου άρεσε, το πάμε στο ποδόσφαιρο και να πω κάτι, το διαπίστωσες και εσύ νομίζω και όλοι οι παίκτες. Εμένα παιδιά μου άρεσαν όλη η ομάδα, όλοι οι καινούργοι παίκτες που παίζουν εκτός 18 που είναι συνήθως, δεν θα πούμε για τους βασικούς που παίξαν κάποια. Θα πω για τον Πιτσιρικά, το Μανθάτη. Ποιον από όλοι, το Μανθάτη. Ναι. Εντάξει, να μην αδικήσουμε κανέναν, επειδή το είδαμε πρώτη φορά αυτό. Ναι, ναι, επειδή το είδαμε πρώτη φορά, παιδιά είναι πολύ καλός παίκτης, 18 χρονών είναι. Μπράβο στο Πιτσιρικά να συνεχίσει έτσι. Και όπως επίσης και στο Τζιμίκα που. Ναι, επειδή έχουμε πει για το Τζιμίκα. Ναι, και στο Σάλιακα και στο. Σε όλους, Γέλα, απλά, ναι. Δεν θέλουμε να δικήσουμε καλά τα νέα παιδιά. Ίσα-ίσα που πήγαν όλοι πολύ καλά. Ναι. Και μιλάμε για τους Πιτσιρικάδες. Τους άλλους δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Μπορούμε να μείνουμε στον Πουλίδο, θα μείνουμε λίγο. Όλοι οι άλλοι ήταν. Ξέρεις, αυτά που έχουμε μάθει να βλέπουμε. Ναι, να πούμε κάτι άλλο. Ότι. Είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι κυπέλλου που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Έδειξε η ομάδα ότι σεβάστηκε τα 5 ευρώ που έδωσε ο κάθε φίλαθλος να πάει να δει. Σεβάστηκε την ώρα που διέθεσε ο κάθε φίλαθλος. Έτσι κανείς δεν έκανε αγκαρία. Μέχρι το 90 τρέχαν όλοι οι παίχτες. Έτσι τάκι, δεν είναι σαν άλλα παιχνίδια. Όχι. Το βλέπεις με ενδιαφέρον. Όπως άλλες χρονιές. Ναι, όπως άλλες χρονιές. Ναι. Και σε αυτό που λέει ο Άκης, θα πω για άλλη μια φορά μπράβο στον προπονητή που έχουμε. Είναι μεγάλος προπονητής για να έχει να βλέπουμε αυτό το θέαμα που είπε ο Άκης μέχρι το 90. Ακόμα και σε διάφορα παιχνίδι. Βέβαια. Και να πω και μπράβο και στον κόσμο που το διαπιστώσε και φωνάζει το όνομά του. Συνήθως αναγνωρίζει ο κόσμος την αξία του. Και όχι πάντα. Έκανε. Συνήθως δεν φωνάζει ονόματα. Πάντα την αναγνωρίζει. Αυτό πήγα να πω, αλλά σε αυτό το προπονητή καλά έκανε. Καλά κάνει.
Τέλος πάντων, εγώ το έκανα αυτό που πήγαμε τώρα για το παιχνίδι του Κυπέλλου, μόνο και μόνο για το πιτσιρικά, γιατί τους το έχουμε ναι. αναφερθεί και οι άλλοι αξίζουν, αλλά αυτός ο πιτσιρικάς... Να συνεχίσει, μα του τότιξε και ο κόσμος... Και μου αρέσει που και ο Γιωργάτος τον έχει από κοντά. Είναι ένας παιχταράς, όλοι ξέρουμε την τεχνική Τάκη. Μπάλα που έπαιζε. Του το έδειξε ο κόσμος, κατευθείαν, δηλαδή σε τι ενέργεια έκανε, τον χειροκροτούσε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μπράβο, ναι, γι' αυτό θα το πω κι εγώ. Ναι, από τώρα που κερδίσαμε 6 μήνες Χανιά, καλά κάναμε και τα βάλαμε 6 γκολ, αλλά. Βέβαια, δεν, είναι, δεν είναι κριτήριο η ομάδα. Αλλά εγώ ήθελα να αναφερθώ στο πιτσιρικά. Εμείς θέλουμε να δούμε στοιχεία, δηλαδή λέμε για στοιχεία που βλέπουμε στον κάθε παίχτη, τι εικόνα παρουσιάζει η ομάδα, όπως ναι. καλά στοιχεία έδειξε και ο Πουλίδο Τάκη. Που... Εμένα αυτό παίξα από τότε που έχει έρθει. Δεν μου αρέσει. Τώρα δεν έχει παίξει το παιδί, παίζει μία. Πρώτη φορά. Την άλλη 15, την άλλη 25. Πρώτη φορά. Πεχαρά. Θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αρκεί. Πήρε χαμπάρι τώρα ότι είναι πιο κοντά στην ομάδα. Άλλο 34 παίχτε, άλλο 20. Και άλλο τρίτη επιλογή, και άλλο. Για μένα ναι, για μένα πρέπει να είναι δεύτερη μετά το. Για να πάρει και κουράγιο. Χωρίς ότι είναι και δικό μα παίχτη. Δεν γίνεται τώρα. Να φεύγουν οι δικοί μα και να μένουν οι δανεικοί. Και τον ζητάνε τόσε ομάδε στην Ευρώπη, έτσι. Και με λεφτά, όχι 1,5 εκατομμύριο. Χωρίς να έχει παίξει ο παίχτη. Καλά, κάτσε να παίξει. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει πάλι. Τέλος πάντων. Πάντως, εγώ έτσι από Καστίγιο είχα να δω την εκκλητικότητα, την τρίπλα, το ένα μένα. Μου θύμισε Καστίγιο. Φαίνεται είναι άρτια. Κάτι καταρχισμένο τεχνικά, μεγάλη τεχνική, πολύ μεγάλη τεχνική. Είπα κάτι για τον Γιωργάτο, μπράβο και στον Γιωργάτο που τον έχει ο Γιωργάτος κόβει το μάτι, είναι παιχταράς, ήταν παιχταράς ο άνθρωπος. Γεια σου Γρηγόρη. Όπως και ο Καμπιάσο. Μπράβο και στον Καμπιάσο που τον έχουμε από κοντά και όπως άλλο τα παιδάκια της ηλικίας του που πήγε. Και το ξαναλέμε τώρα, δηλαδή, το λέμε γιατί τους άλλους τους θεωρούμε ψηλοφτασμένους, δηλαδή ότι έχουν μπει. Έχει μπει το νερό στα βλάκι για να φορέσουν κάποια στιγμή τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δείχνουν ότι έχουν τα κότσια. Θέλει πολλά κότσια για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, έτσι Τάκη. Ναι, βέβαια. Η φανέλα του Ολυμπιακού. Θέλει υπομονή, επιμονή και όταν σου δοθεί ευκαιρία να την αρπάξει τα μαλλιά που λέμε. Μετά πάμε, είχαμε πάλι μας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Έτσι που, με αυτούς εδώ που έχουμε μπλήξει. Ναι, να πούμε και στο βόλεϊ ότι νικήσαμε τη Σύρο. Αυτή η ομάδα... Α, τη Σύρο 3-0. Ναι, να πω κάτι για τους παίκτες. Με τη Σύρο 3-0. Ναι, 3-0. Να πω κάτι... Με δεν το ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει και εσείς. Εγώ το έχω διαπιστώσει που έχω πάει τώρα 2-3 παιχνίδια και έχω δει. Οι αθλητές του, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι αθλητές του Ολυμπιακού του βόλεϊ, παιδιά, θυμάμαι, πρέπει να είναι πολλά χρόνια που να θυμηθώ πριν. Και 7 και 8. Τι θες να πεις. Τέτοια αθλητικότητα παιχτών. Να μην έχουν ούτε το παραμικρό γραμμάριο παραπάνω σε κιλά. Είναι όλοι τους. Ούτε λίπος, δεν τίποτα. Ούτε κόλλους. Κάποιοι μην πω τώρα παραδείγματα περσινά. Κάνα δύο τέλος πάντων. Αυτή είναι. Και μπράβο και στον προπονητή. Και η ομάδα έδειξε ότι. Εφέτος το πρωτάθλημα το έχει για πλάκα. Είδαμε και τα χαΐρια του ΠΑΟΚ, είδατε που είναι έκτος είναι νομίζω, πέμπτος έκτος τι είναι. Εντάξει, και εκεί σοβαρότητα. Για να δείτε το περσινό πρωτάθλημα, τι είχατε πολλά για να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πολλά στραβά σε εμάς. Εντάξει, κυρίως δεν είχαν αυτοί, το βγάλανε το πρωτάθλημα με 7 παίχτες, Τάκη. Και δεν είχαν και... Αυτοί. Αυτοί. Ναι. 7 παίχτες. Και χωρίς κανένα τραυματισμό δεν γίνονται αυτά. Ναι. Μακάρι βέβαια να μην τραυματίζεται ποτέ κανείς, αλλά λέμε τι συνέβαινε. Τώρα παίζουν και Ευρώπη. Πέρυσι δεν παίζανε και Ευρώπη. Δεν παίζανε, ναι. Κάτσε να το δούμε και εκεί. Όπως η Ευρώπη παίζει και ο Ολυμπιακός και θα βλέπετε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη. Ήδη πάμε για τους 8. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Για τους 8 και τα κορίτσια πάνε στους 16. Αυτό και, πέρα... για το βόλεϊ, αυτό και για το βόλεϊ. Τώρα, Δευτέρα παίζουμε στην Κρήτη. Με τον Πλετανιά. Πάμε για τη 18η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού. Άλλο ένα καλό ρεκόρ δικό μας. Το σπάμε και συνεχίζουμε. Απ' την άλλη, τι είχαμε ομορφιές τώρα εδώ πέρα. Είχαμε την κλήρωση Κυπέλλου. Ναι, παιδί μου, πριν την κλήρωση θέλανε και αντιπάλους. Μας έλεγε ο Πάουκ για αντιπάλους. Ποιος είπα? Ο Πάουκ. Ο Τούντορ, ναι, το διάβασα. Ρε Τούντορ, πας καλά. Δηλαδή, εσύ διάσεις να σε διώξουνε.
Σε έχει πιάσει τρεμουλιό. Κάτσε να πάει. Κάτσε να πάει. Ναι, και έτσι εκεί πέρα. Έτσι, ναι. Τι θες να πάει, θες να σου. Και είναι και συμπαθής και τα λέει και στα ίσα. Δηλαδή, ναι. Πώς, τι αναλαμπή ήταν αυτό. Τι μεταγραφές έκανες. Ρε στον Τούντορ, δηλαδή τι έκανε πάω. Όχι, είπε και εσύ. Ναι. Είπε ο Τούντορ, θέλω τον Ολυμπιακό. Τι τρεμουλιό αυτό που σε έχει πιάσει. Θα φύγει όταν πρέπει. Κάτσε μέχρι το να παίξουμε. Εν τω μεταξύ, εκεί είδαμε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δύο μέτρα καλυπτόταν ένα παίκτη τη Καλονή. Αποβολή. Αυτό ο Βίτολ. Πώ λέγεται ο Βίτολ. Ναι. Ο Βίτολ. Τι είναι αυτό ο Μούλιο εκεί. Ναι, τίποτα. Δεν τι να είναι. Η κακιά η ΕΠΟ. Αυτό είναι. Το βιολί. Η κακιά η ΕΠΟ. Σταμάτα λίγο, α πούμε. Ναι, α πούμε πώ πάει το τροπάριο. Φωνάζουμε όλοι τρώει η κακιά η ΕΠΟ, η κακιά η ΕΠΟ, η κακιά η διαιτησία, παράγκα και όραμα όλα αυτά. Έχουν τρομοκρατηθεί όλοι οι διαιτητές. Παίρνουν τα σφυρίγματά τους, ποιες είναι τα εγκληματικά. Δηλαδή εδώ έπρεπε να βγει και ο Βίτερ και ο Τζαβέλλας και οι δύο αγωνιές. Ξύλιλο εκεί και το γονέο. Με στην περιοχή δεν τρέχει τίποτα. Μου φέρετε ένα goal offside. Το πέναλτι. Ναι, πέναλτι. Τίποτα, δεν άνοιξε μύτη. Δεν είναι Ολυμπιακός εκεί πέρα, όχι ρε παιδί μου. Δεν διαμαρτύρεστε οι άλλοι για τον ΠΑΟΚ. Δεν διαμαρτύρεστε για το ποδόσφαιρο καν. Ούτε για την ΕΠΟ σας νοιάζει ούτε τίποτα. Θέλετε μέσα στην απόγνωσή σας για να καταλάβετε τι γίνεται. Όχι να καταλάβετε, να καταλάβουν οι Ολυμπιακοί τι γίνεται και να σου πω και κάποια άλλα παραδείγματα για να καταλάβουν τι γίνεται. Μέσα στην απόγνωσή σας θέλετε. Μήπως πάρετε, δηλαδή, και καλά με την κακέ την αυτό καταρχήν το λέτε για δικαιολογία, να μην σας κυνηγήσουν οι οπαδοί σας, η κακιά, η ΕΠΟ, η κακιά, η ΕΠΟ. Δεν υπάρχει καμία κακιά ΕΠΟ. Την αβάντα που έχετε, που έχουν οι ομάδες όλες εκτός Ολυμπιακού, βάλτε ένα-ένα τα παιχνίδια. Υπάρχουν σε βίντεο, βάλτε να τα δούμε. Όχι αυτά που λένε ο κάθε τσάτσος και ο κάθε ρουφιάνος και ο κάθε εντεταλμένος, που οδηγεί τον κόσμο εκεί και καλά. Πρόσφατα με τον Λεβαδιακό. Ναι. Βάλτε όλα τα παιχνίδια, γιατί βαθμούς έχει πάρει, πού έχει πάρει, αν έχει πάρει Ολυμπιακός βαθμούς ή αν έχει πάρει πέναλτι, πού ήταν το σκορ. Γιατί άμα πάρω εγώ πέναλτι στο 2-0, να μου δώσει ένα πέναλτι που πάντα είναι. Πόσες τέλικες έχει εδώ και ο Ολυμπιακός, πόσα δοκάρια έχει ο Ολυμπιακός. Πόσα πέναλτι, πόσα. Δηλαδή παίζουμε με το Λεβαδιακό. Παίζουμε με το Λεβαδιακό. Μετράνε μόνο, λέει πόσα πέναλτι έχει ο Ολυμπιακός. Δεν λένε στην Δεσπού που τα απομονώνεται. Τι κατοχή έχει. Λοιπόν, 70-40-30. Τι 70-30. Παίζουμε με το Λεβαδιακό. Ένα παράδειγμα τελευταίο. Παίζουμε με το τελευταίο παράδειγμα. Στο πρώτο ημίχρονο έχει ο Ολυμπιακός 78% κατοχή. Είχε κάνει πόσε τελικέ είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μία φορά 16 τελικέ. Έτσι, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Έχεις κάνει 16 τελικές, έχεις πατήσει από τις 16 10 φορές περιοχή. Δεν σου λέω εγώ, άντε, βάλε και 6 σούτ απ' έξω από την περιοχή, που δεν είναι τόσο. Έχεις πατήσει περιοχή, δηλαδή, ποιος θα πάρει το πέναλτι. Αυτός που κάθεται ταμπούρι και περιμένει και μπορεί να περάσει και ένα παιχνίδι και να μην πατήσει και περιοχή. Που όλο και κάποια μαγειρέματα γίνονται και παίρνουν κάτι τραγικά. Τους έχουμε δει και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Έτσι, λοιπόν. Όλο το βιολί, όλο το παραμύθι είναι να πάρουμε και καλά την ΕΠΟ, την κακή ΕΠΟ. Ναι. Όχι λοιπόν, μόνο αυτό, κάνουμε και προετοιμασία. Για να γίνει το ποδόσφαιρο, κοιτάξτε, θα ποιο γίνει, ποδόσφαιρο. Μετά θα γίνει όλο των Ελλήνων, ναι. Όλων των ομάδων. Το κλείσιμο στα φώτα, ναι, στην Φιλαδέλφεια. Ναι. Και αυτό το διαφυλάξει. Κλείσιμο τα φώτα. Ναι, αυτό μπορεί να το διαφυλάξει, ας πούμε, τραποκισμός. Ο πρόεδρος έντιμος βίος των πρόεδρων που το υποστηρίζουν, έτσι, και το διατυμπανίζουν. Δηλαδή, ποιοι είναι. Είναι ο κύριος Μελισσανίδης, άγιος άνθρωπος, έτσι, θα κοιτάξει όλες τις ομάδες και τον Παναθηναϊκό, ναι, και τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, αφήστε τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει για πάρτι, δεν έχει ανάγκη ούτε διαιτησίες, ούτε τίποτα, σας καθαρίζει με ό,τι γουστάρετε, όπως καθάριζε και πάντα. Λοιπόν, καλώς ο Μελισσανίδης. Μετά, ακούτε ρε ΠΑΟΚτζίδες, τύπνοι που είσαστε με τον Ολυμπιακό αντίπαλοι, μετά θα έρθει ο Αλαφούζης με τα κανάλια και τέτοια, θα κοιτάξει και αυτός και τον ΠΑΟΚ και τον. Γιατί ίδιοι στόχους έχετε. Τι να πρωτοκοιτάξετε. Λες και είμαστε στην Premier League που βγαίνουν 4 ομάδες στο Champions League. Τι να πρωτοκοιτάξετε, ρε απατεώνες. Θα πέσει το φάγωμα όπως πέφτει τώρα. Μην κοιτάτε που σας είστε ακόμα αγαπημένοι για τα μάτια του κόσμου. Μόλις πέσουν τα συμφέροντα και σφίξουν και οι κόλλοι και είναι να βγει ο δεύτερος στο Champions League ή να πάτε κανένα τελικό κυπέλλου. Καλά, και αυτά κοιτάτε να τα αποφύγετε. Τέλος πάντων. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Όπως επίσης σήμερα, Τάκη, είχαμε και το δικαστήριο. Πήρε αναβολή λόγω των δικηγόρων, τότε που ξυλοκόπησαν κάποιοι
το Βασάρα. Αυτοί κάποιοι δεν είναι κάποιοι. Είναι συγκεκριμένοι. Τα έχει καταγράψει η αστυνομία μέσω το, και τις συνομιλίες και τα στίγμα και τη, το που ήταν οι εγκληματίες αυτοί που κάναν αυτή την πράξη. Δεν ενδιαφέρονται όμως οι εγκληματίες. Κάτι άσχημο τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά φαίνονται μέσα από την κινητά. Δηλαδή είχε πάει ο άνθρωπος, είχε πάει στο σπίτι της πεθεράς του στα Καμίνια. Τον πήραν κάποιοι από πίσω, από εκεί που, από το γήπεδο, και τον εξυλοφορτώσανε. Αυτά υπάρχουν συνομιλίες, των δραστών με τον ηθικό αυτουργό, έτσι, ο οποίος ηθικός αυτουργός ήταν ο τότε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο πατέρας. Υπάρχουν συνομιλίες. Και όλη αυτή η υπόθεση... διαβάσαμε και εμείς, ναι, αυτό τα λέμε. Ξαφνικά μπήκε στο αρχείο πριν 4 χρόνια. Ναι. Γιατί, Άκη? Μπήκε στο αρχείο γιατί ο ηθικός αυτουργός, Τάκη μου, είχε, γιατί σε όλη αυτή την επικίνδυνοτητα, σε όλο αυτό το που σας λέω τώρα, το επικίνδυνο, οι λιγότεροι επικίνδυνοι είναι οι δράστες. Αυτοί που δώσανε το ξύλο. Οι πιο επικίνδυνοι από όλους και αυτοί που καλυφθήκανε και καλύψανε είναι ο τότε υπουργός δημοσίας τάξης, ο Παπουτσής, έτσι, με τον τότε πρόεδρο του Σωτήρα, του Παναγκού, τον πατέρα, έτσι. Υπάρχει εντολή. Υπάρχουν, είναι διασταυρωμένα όλα. Τα γράφει, πάρτε το γάβρο, το χθεσινό γάβρο, να τα διαβάσετε χαρτί και καλαμάρι. Έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα. Να πω γιατί έγινε αυτό. Να πούμε γιατί έγινε. Αυτό το παιχνίδι που έγινε με που λέει ο Άκης τώρα για το Βασάρα. Παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1. Χάσαμε εμείς. Ακούστε να δείτε πώς δουλεύουνε. Πώς το δουλεύουνε. Να δείτε πώς δουλεύει το βρώμικο μυαλό. Ένα λεπτάκι. Μια παρένθεση να κάνω. Για αυτό που λέμε τώρα είναι ακριβώς το παράδειγμα το τι γίνεται εδώ και 5 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο εναντίον του Ολυμπιακού από συγκεκριμένους οι οποίοι ονόμασα προηγουμένως. Όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι αυτοί που θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός είναι που θέλει να το διαλύσει. Έτσι. Και αυτό το παράδειγμα που αναφέρουμε τώρα είναι το χαρακτηριστικότερο του στισήματος που γίνεται εναντίον του Ολυμπιακού από εντολοδόχους δημοσιογράφους, από ρουφιάνους και από θεσμικούς φορείς, ακόμα και από πολιτικούς φορείς. Έτσι. Γιατί κολυσιεργούνε. Πώς γίνεται, δηλαδή τώρα πώς ανασύρθηκε από το αρχείο, ρε Τάκη. Άλλαξε κυβέρνηση. Άλλαξε κυβέρνηση, και ανασύρθηκε από το αρχείο άλλος υπουργός τώρα. Λέει, εντάξει, άλλαξε κυβέρνηση. Α, είχαμε δώσει και κάτι μηχανές τότε. Ο πατέρας είχε κάνει κάτι δωρεές τότε. Ναι. Δεν γίνεται τώρα δηλαδή. Να βγαίνουν λάθη οι πραγματικοί εγκληματίες και να χαρακτηρίζουμε, να κατασκευάζουμε άλλους εγκληματίες. Έτσι, στην προηγούμενη περίπτωση του Ολυμπιακού. Γιατί έγινε αυτό, Τάκη? Τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Διευθυντής ο Κάκος. Ναι, διευθυντής ο Κάκος, να δείτε πώς δούλεψε το σαλεμένο, σακατεμένο, βρώμικο μυαλό του πρόεδρου του Παναθηναϊκού τότε. Ο Ολυμπιακός είχε αδικηθεί εκείνη την μέρα. Ολοφάνερα, έτσι, είχαμε προηγηθεί με τον Μυραλάς, έτσι, θυμάστε. Και γίνει το 2-1. Μπράβο. Στο ημίχρονο κάποια στιγμή, μετά τον αγώνα. Στο τέλος του αγώνα. Ναι, μετά τον αγώνα, στο τέλος. Ο Μαρινάκη, σαν πρόεδρο του Ολυμπιακού, πάει να προστατέψει το μαντιλό. Πώ έπεσε. Όχι, έκανε τα παράπονα του, αμαρτυρόταν στον Κάκο. Μόνο έτσι, τίποτα. Ναι. Έτσι, που έξε καλά και αυτά. Τίποτα. Όχι, τι είναι αυτά που έκανε και τέτοια. Αυτό όμω, ο άλλο. Όχι, εκείνη την ώρα μπαίνει και ο Βασάρα στη μέση. Ναι. Μπαίνει και ο Βασάρα να ηρεμήσει λίγο, λέει. Και του λέει, σα παρακαλώ, μην μιλάτε και αυτά. Ανθρώπινα, μην μιλάτε και αυτά. Έτσι, τελειώνει εκεί. Ο άλλο όμω το παίρνει. Φεύγει ο Βασάρα. Ο άλλο όμω, ο πρόεδρο Παναθηναϊκού, σου λέει, τι έγινε εδώ, κάτσε να δεις τι θα πάθουν. Μια που διαμαρτυρηθήκανε, ναι. Μια που διαμαρτυρηθήκαμε. Κατασκευάζονται εύκολα. Κατασκευάζει, βέβαια. Κατασκευάζει με το επιχείρημα, με το πρώτο Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται. Κατασκευάζει εδώ και το μυαλό, το βρώμικο. Όταν θα φύγει ο Βασάρας και πάει στην περιοχή του Πειραιά, στα Καμίνια, Μια χαρά έχει δε στο εργό. Τίποτα, όχι, πιο απλό. Ναι, κάτσε να το πεις και εσύ αν έχω κάνει κάτι λάθος. Μια χαρά έχει δε στο εργό, φεύγει από εδώ αδικημένος ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται ο Μαρινάκης, φεύγει αυτός, θα πάει στον Πειραιά.
Πού, στα Καμίνια. Μια χαρά έχει πέσει το γλυκό. Ποιος έδινε το Βασάρα, αυτός που διαμαρτυρότανε. Όταν ακούστηκε. Αυτός που διαμαρτυρότανε. Σε ποια περιοχή, στα Καμίνια. Στα Καμίνια. Α, εκεί μένει. Να καταλάβει. Ναι. Τίποτα. Σπίτι, και Ολυμπιακού. Ποιος, ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός. Καμίνια. Το και σενάριο. Γέννη... Πώς είχε φτιαχτεί το σενάριο. Μπράβο. Αλλά όμως, ο Θεός αγαπάει τον νοικοκύρη, αγαπάει και τον, πώς το λέει, τον και τον νοικοκύρη. Να σας πω, τι γίνεται μετά. Μιλάει αυτός, πήγαινε από εκεί. Στους δικούς του τους δύο, τρεις πως ήταν. Πήγαινε από εκεί. Πάρτε τον άνθρωπο. Τηλέφωνα πριν την επίθεση, στο συγκεκριμένο άτομο, στον ειδικό αυτούργο. Τηλέφωνα μετά την επίθεση. Γιατί έχει σίγουρο το μυαλό του, μέχρι εκεί την ώρα, ότι αφού πάει στον Πειραιά και στην περιοχή των Καμινίων θα φάει ξύλο και όλοι θα πούνε ο Τάκης τον έδιρε, ο Τάδε τον έδιρε, ο Ολυμπιακός τον έδιρε και θα δέσει και το γλυκό. Πήγε να τη ρίξει το Μαρινάκι δηλαδή, μάγκες μου, σε μια κόλλα χαρτί. Ναι, αυτές οι υποθέσεις όμως, Τάκη, ήταν πρωτού πάει ζωσμένος με τους κοριούς ο Μαρινάκης με τον Πιλάβιο που πήγαν... Α, ναι, πες αυτό. Ο πατέρας με τον Πιλάβιο που πήγαν να στήσουν, που πήγαν στο ακούστε και αυτό. Του Προέδρου με στημένες ερωτήσεις. Δηλαδή σαν να σου λέει άσχημη Βασιλιάδου. Άσχημη τα πέσεις. Άσχημη, από την όμορφη. Ναι. Πώς να σου πω, θα το κολλάει το άσχημη κάπου αλλού. Ναι. Το παίρνει η λέξη. Γίνεται η συραφή εκεί, τέλος πάντων. Όχι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Λοιπόν, αυτή ακριβώς. Και αφού γίνεται αυτό το πέφτει. Αυτοί έχουν αθωθεί. Και αφού, αφού τη τρώει ο Βασάρας. Έχει δέξει το γλυκό, Ολυμπιακοί τον έδιρανε. Ναι, αλλά έλα όμως που είναι καταγεγραμμένα στα τηλέφωνα, ανοίγουν τα τηλέφωνα. Αυτό λέμε, ότι παλιά ανοίγανε και τίποτα άλλα τηλέφωνα, αλλά μετά ξανακλείσανε. Ξανακλείσανε για 4-5 χρόνια. Ναι, κλείσανε αμέσως. Μετά μόλις πήγε ο προστατευόμενος μάρτυρας, αυτός ο ζωσμένος, ναι, με τα μικρόφωνα, που ήταν ο μεγαλύτερος μάγειρας, έγινε αθώα περιστερά. Και βγήκανε και φταίνε αυτοί που μόλις μπήκαν στο ποδόσφαιρο. Δεν φταίει αυτοί που ήταν, που έχουν και κατομολογία, έχουν πει έχουμε καθαρίσει και την μπουγάδα. Αυτοί τους δεν κάνει ομολόγησε μετά. Κάτι ρουφιανιά σου, προστατευόμενος μάρτυρα. Πώς πάνε κάτι μαφιόζοι που είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας και δίνει τους άλλους και καλά. Ναι. Εδώ αυτός δεν υπήρχαν άλλοι και κατασκευάσαμε άλλους. Καταλάβατε. Λοιπόν, του κάνετε καλά. Πόλευε και με τον Ολυμπιακό να τον κατασκευάσουμε, να τον στήσουμε τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο του. Του κάθεται καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά έχει μιλήσει στα τηλέφωνα. Τάκη πήγαινε εκεί, βάλα αυτό και. Ονόματα έτσι. Τα γράφουν και τα σύνορα. Τέλος πάντων. Και εφημερίδες. Τέλος πάντων. Και ξαφνικά η αστυνομία, ο εισαγγελέας, αφού το ανοίξανε, πρέπει να πάνε να πούνε ένα αρχείο. Και επεμβαίνει ο τότε υπουργό. Ο Παναθηναϊκός κιόλας ο τότε υπουργός, ο Παπουτσής. Πάει το η δουλειά. Πάει το. Στο αρχείο, στο αρχείο. Πήρε το φάκελο. Το διαβάζει εδώ να του πω, έλα εδώ πάμε στο δικαστήριο. Ω πάλι ο Παπουτσής, πάρε αυτό το χαρτί, βάλτε από εδώ κάτω. Πάρε και μηχανές. Πάρε και δωρεάν. Πάρε και δωρεάν στις μηχανές. Εντάξει, είμαστε μάτια. Κατά μάτια του κόσμου. Εντάξει, όχι, οι μηχανές ήταν. Θα συνεχίσουμε. Μην κάνει άλλο. Αξιωματικό που είναι όλοι πολύ καλοί στη δουλειά του. Τι έγινε εδώ πέρα, γιατί το κάνει καρκά, του λέει ο άλλο. Έχουμε πάρει και τις μηχανές, εντάξει, είμαστε τώρα. Αλλάζει η κυβέρνηση. Όσο τίμιος και να είναι, λέει άστο τώρα, είναι από πάνω. Από τον Υπουργό, τι να κάνει ο κάθε αξιωματικός, άμα είναι από τον Υπουργό, που μας έχει ωφελήσει τόσο πολύ ο Υπουργός. Και τότε. Και ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι. Όλα τα εφημερίδες και όλες, ο τύπος όλο. Και αυτός αρχίζει και η φάμπρικα. Αυτός, η φάμπρικα. Ο εσκεμμένος. Ναι, η φάμπρικα. Που είναι για μένα, είναι, δεν ξέρω πώς θα τον χαρακτηρίσω. Ό,τι για το Θωμαίδη, δηλαδή δεν μπορεί ο Θωμαίδης να το ψάξει. Είναι μέλος της ΑΠΟΥΙΣ. Είναι ψάξει. Είναι ρε παιδί μου, είναι μέλος. Θα λέω, μια και το παίζει. Ωραία, σαν και το παίζει αντικειμενικό. Να παίξει είναι βρετάκι. Το παίζει, δεν το παίζει. Και τι πάει να πει που το παίζει, γιατί όλοι τα αντικειμενικοί δεν το παίζουν. Ναι, αυτό θα σου πω. Γιατί υπάρχει κανεί. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι σαν το άλλο τα 4 χρόνια. Ο Καπαμί και ο Ταφνί και η Σιλιά επί 4 χρόνια. Και τι σα ψέμα, την πουσιά που σα δέρνει. Και τι λέγαμε από εδώ. Κάντε υπομονή. Ό,τι πηγαίνει στο κανονικό δικαστήριο θα πέφτει. Θα πέφτει, θα εκπέφτει. Θα πέφτει. Ό,τι και θα δούμε πώς θα. Ω, καλά, και μετά έρχονται και οι αγωγές. Τι λέμε εδώ πέρα, αυτό είναι ο σκοπός του Ζεμάκη. Το λέμε για κάποιους, όχι γιατί είμαστε πονηροί και εμείς τα μαθαίνουμε. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπός του. Φωνάζουμε εδώ πέρα, φωνάζουν και άλλοι. Ο σκοπός του είναι να κατασκευάζουν κατηγορίες.
να τις επικοινωνούν. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση κανονική. Και έχουν πιάσει κορόιδο, έχουν πιαστεί κορόιδο και θεσμικοί φορείς για την καλοσύνη τους. Τώρα δεν το βλέπουμε, φυλάκονται, γιατί λέει εδώ είναι κοινοί εγκληματίες αυτοί. Θα ξεφτυλιστεί και ο κάθε θεσμικός φορέας, σου λέει τι αβαντάρω τώρα εδώ πέρα, δεν βλέπω, αφού πάνε μετά τη μία πράξη μετά την άλλη. Λοιπόν, εμείς, για να υπάρχει ισονομία, θέλουμε να ανοίξουν όλα, ρε παιδί μου, ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η αμοιχή να βγαίνει πρωτοσέλιδο για 10 μέρες επειδή είναι του Ολυμπιακού, η αμοιχή ή έσπασε ένα σπυράκι και να έχουν γίνει πυροβολισμοί και να μην ανοίγει μύτη. Πού είσαστε, ρε? Για πείτε μας, ρε, πού είσαστε? Έχουν γίνει εγκληματικές ενέργειες. Πυροβολισμοί εναντίον του Ζωγράφου, εναντίον του Λίβα, εναντίον του Τσαχιλίδη, εναντίον τόσων ανθρώπων. Και του Μπάκα. Με κοινό παρονομαστή. Συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο παρονομαστή. Το ξέρετε εσείς, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν θα τον ονοματίσω εγώ να γίνω ήρωας, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει και κανένα κράτος. Εύκολα μπορεί να έχουμε και εμείς την ίδια τύχη. Με κοινό παρονομαστή. Πού σας θέλετε, λειτουργεί και οι δικαστικοί και οι αστυνομίες και οι υπουργοί που κάνουν. Γιατί εδώ βλέπουμε το παράλογο να βαφτίζουν εγκληματικές οργανώσεις άλλους που δεν υπάρχουν, τους νοικοκυρέους να τους βαφτίζουν εγκληματίες και οι εγκληματίες να λωνίζουν. Λοιπόν, περιμένουμε εμείς. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη όμως στη δικαιοσύνη, έτσι. Και να, μετά από τέσσερα χρόνια, ανοίξουν οι πάντες. Πήρε αναβολή σήμερα. Ήταν δικηγόρη. Θα τα δούμε. Εμείς δεν είμαστε κακόπιστοι. Έχουμε, αλλά τρελαινόμαστε. Δεν γίνεται, ρε μάγκες. Δεν γίνεται, δηλαδή, ένα ποτήρι νερό να παίζει σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα πρωτοσέλιδα για κάνα μήνα και οι πυροβολισμοί να γίνονται γαργάλα. Από αυτούς που λένε ότι κάνουν λειτουργήμα σε όποια θέση και να βρίσκονται, έτσι, και να γίνεται γαργάρα, γαργάρα. Δηλαδή τόσο ένοχη σιωπή δεν υπάρχει. Μια ευαισθησία, πού είσαι ρε κύριε Υπουργέ, πες εσύ. Εδώ τι γίνεται, ρε εγκλήματα, είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Βγάλετε άκρη, άλλες και άλλες εγκληματικές πράξεις τις καθαρίζει η αστυνομία σε ένα πεντάλεπτο. Πώς τους βρίσκουν αμέσως. Να αφήνει αφού τότε ο υπουργός την έκρυψε. Τώρα μπορεί να λέει. Τώρα μπορεί να λέει. Για να δούμε. Άντε, να δούμε. Εγώ πιστεύω κάτι θα γίνει. Τίποτα, μέχρι εκεί. Εμείς θέλουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν είναι και ο Ολυμπιακός. Κανένα ρε. Δεν πάνε να μαζεύει. Όλοι σας. Δεν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός και ούτε φοβάται κανέναν. Εσείς φοβάστε και τρέμετε. Τι να φοβηθούμε. Και το λαό του Ολυμπιακού και το ενωμάτι. Για μπάλα μιλάμε. Νοικοκυρέοι είμαστε. Με τον κόσμο μας, με τα λεφτά μας, κάθε Κυριακή στο γήπεδο, με τα λεφτά μας. Διαρκεία πληρώνουμε. Με τα διαρκεία μας, με ούτε τσαμπατζίδες, ούτε τίποτα, με τον πρόεδρο να. Να κυβάλλει 150 εκατομμύρια. Με πρόεδρο με όραμα, έτσι, να ακολουθεί το όραμα το. Να δώσει 100 εκατομμύρια στην εφορία. Πώς είναι το όραμα, το όραμα δεν είναι το παραγκακέ όραμα. Ναι. Το όραμα όπως το παράδειγμα, όπως εσείς οι αεκτζίδες με τον πρόεδρο σας, δεν ξέρω ποιον έχετε πρόεδρο τέλος πάντων. Αυτό το έγκλημα τι έγινε τώρα, πώς πήγε ο Μελής, κάτσε ρε. Όχι, να πω πες. Πώς πήγε στα πόδια. Ναι, βέβαια και αυτό. Μεταγραφές δεν έχετε. Ρε, αυτός ο πρόεδρος που έχετε, που έκανε έτσι. Ήθελε να κάνει και έτσι. Αντί να δείξει τη μούρη του, έκανε έτσι. Έβαλε και τα χέρια. Να σκεφτείτε τι καλός άνθρωπος που είναι κάτι. Δηλαδή, και να είναι έτσι ο άνθρωπος. Και τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι, δεν έγινε τίποτα. Έγινε τίποτα σε εκείνο το παιχνίδι. Έγινε στο πέναλτι εκείνο του Βλάκα που τα έριξε. Δεν ήταν πέναλτι. Αυτό θέλει. Αυτή είναι η εξυπηρετή. Να καταλάβουν οι άλλοι. Η συνεταιρή του. Αυτό ο πρόεδρο σα. Τι περιμένει και δεν κάνει μεταγραφές. Λεφτά από την Ομαρχία. Από την Ομαρχία περιμένει. Θα πέσει ΕΠΟ. Να πάρετε λεφτά από την Ομαρχία να κάνετε τις μεταγραφές. Περιμένει. Ναι, θα πέσει ΕΠΟ. Γιατί είναι η ΕΠΟ του Ολυμπιακού και θα πέσει ΕΠΟ. Δείτε όσους προπονητές θέλουν. Δείτε τους προπονητές που απαρτίζουν τις εθνικές ομάδες. Και άμα μου βρείτε έναν του Ολυμπιακού, ή μόνο ένας είναι, μου φαίνεται σε κάτι μικρού είναι ο Μαυρογεννίδης. Ναι. Βρείτε, ρε, την κατακόκκινη ΕΠΟ. Όχι, ο Παχατουρίδης. Ο Παχατουρίδης. Ναι, ο Παχατουρίδης, συγγνώμη. Δείτε, ποιοι απαρτίζουν την ΕΠΟ, ποιοι διώξανε το Ρανιέρι, ποιοι τους μαγειρέψανε, ποιοι ήρθανε, ποιοι ξανάρχονται. Καταρχήν τσακώνονται μόνοι τους οι βάζελοι αγγίδες
Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει πουθενά. Και τσακώνονται μόνοι τους ποιος θα πάρει τη θέση. Ποιος θα πάρει το ψωμί. Το τυρί. Και διαμαρτύρεται και φωνάζει. Για τα μάτια του κόσμου. Τα ψωμιά, πώς το είπε. Λίγο νερό, ρε. Ναι, λίγο. Για τα μάτια του κόσμου. Τα ψωμιά, πώς το είπε. Ρε βάλε λεφτά πρώτα. Ρε βάλε λεφτά πρώτα. Κι ας τα ψωμιά, ρε. Βάλε λεφτά, πάρε παίχτες. Σου ζητάνε ένα εξτρέμ και δεν παίρνεις. Εντάξει, άστα τα αγωνιστικά. Εδώ όχι, μιλάμε. Όχι, τα λεφτά του. Ναι, θα βάλει τώρα. Αυτό περιμένει την έποχα. Εμείς επενδύουμε στην ομάδα μας, θα πάρουμε και άλλους παίκτες άμα χρειαστεί το καλοκαίρι. Με λεφτά 6 εκατομμύρια ο ένας, 5 ο άλλος, 4 ο άλλος, 7 ο άλλος. Ρε μένα δεν με νοιάζει, ό,τι κάνουν να σου πω και κάτι είναι, αυτοί θα τα ληστούν. Αλλά εγώ. Καλά, έχω εγώ πει ότι εσείς οι Αεκτζίδες, ναι. Το έχω πει χρόνια αυτό. Είστε οι χειρότεροι, ναι. Από τους παραγωγούς. Εκτός ότι είναι χειρότεροι. Σε όλα τα έργα. Ναι, αγόρι μου. Και ψεύτες και ματαιώδεις. Άλλο αυτό. Λέμε. 300 εκατομμύρια το ελληνικό κράτος. Δεν με νοιάζει. Άλλο αυτό. Α, και αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι. Δικά μας λεφτά είναι. Και κάνουν. Είναι διαφορετικό. Λέει να σε έχετε 200-300 εκατομμύρια το ελληνικό κράτος. Και μου κάθονται και μου βγαίνουν στα ράδια. Άμα πλήρωσε ο Ολυμπιακός τα χρέη. Και γιατί είχαν ευχαριστήσει κάποιοι τόκοι. Ρέχετε 200. Και του πάω χαριστικά. Το ελληνικό δημόσιο, ναι. Άλλο. Και, καλά, και με τον Ολυμπιακό είχαν γίνει τα εγκλήματα. 10 δις έδωσε στο κοκάλι. Ναι, κάτσε. 10 δις ξεχρεωμένα. Και τι θέλανε. Θέλανε να τα πάνε και εντοκά. Και αυτά τα 10 δις τι ήτανε. Ήτανε για παίχτες που είχε φέρει ο Κοσκοτάς και δεν είχαν περάσει ούτε από τον Πειραιά. Όχι από το Καραϊσκάκι να περάσουν. Ούτε από τον Πειραιά απ' έξω δεν είχαν περάσει. Λοιπόν, η απατεωνιά σας έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Με τίποτα, δεν με την απατεωνιά έπαιρνες τίποτα. Ο άλλος του Παναθηναϊκού εκεί, στον πόλεμο, στη βρωμιά. Διώξατε ένα παίχτη, είχατε διεθνή. Ένα παίχτη διεθνή είχατε. Ένα παίχτη, το εξής ένα, αριθμητικό ένα. Πάρ' το όπως θέλεις, γράφτε, ένα. Είχατε διεθνή, τώρα πουλήσατε. Ρε πρόβατα που τολμάτε και το αποκαλείτε πρόβατα και τους Ολυμπιακούς, νομίζω ότι είναι όλοι το ίδιο. Ρε πρόβατα, ένα παίχτη διεθνή είχατε και τον σκότωσε 2 εκατομμύρια, αφήστε τα 3, 2 εκατομμύρια. Και τον σκοτώσατε και το έχετε παρουσιάσει και σαν επιτυχία που έχετε μικρύνει περισσότερο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, εμείς παίχτης 2 εκατομμυρίων έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Πιτσιρικάς που είχαμε στους Ελλάδες. Ρε είχαμε 50 παίκτες και δεν δίναμε τους 5. Ένα παράδειγμα. Ο μικρός που είχαμε που πήγε η Ιταλία, ο Φετματζίδης. 5 εκατομμύρια που είχε. Δεν μένουμε εκεί. Δεν είναι όχι, το... κατάλαβες τι λέω. Όχι, να δέσω αυτό που είπες, ότι ξεπουλάνε, ναι. Να μπαλώσετε. Τον ένα παίκτη που έχετε. Τον ένα παίκτη και το έχουν παρουσιάσει σαν επιτυχία. Ενώ ο Ολυμπιακός ξεπουλάει που πουλάει 10 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια το Φέρισα, 7 το Σάμαρη. Ξεπουλάει ο Ολυμπιακός, έτσι. Εσύ και έχει και από πίσω ο Ολυμπιακός. Θα δώσει ένα, βγουν άλλοι δύο. Εσύ ποιον έχετε από πίσω. Και είναι επιτυχία. Όχι, να ξέρετε πώς το πάνε. Δεν το λέμε, δεν μιλάμε για τους βάζελους, δεν μιλάμε για τις αεξίδες. Εδώ απευθυνόμαστε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Για αυτούς που δεν έχουν καταλάβει ή και κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν. Έτσι. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, είναι παραδείγματα συγκεκριμένα. Ανοίξτε το μυαλουδάκι σας να ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Με όλους δηλαδή. Έτσι, με όλους. Πάμε σαν λίγο. Πάμε να πούμε και ένα νερό. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Όλους τους χορηγούς, ευχαριστούμε. Να σου πω, Ρετάκη, έριξε κανένα πρόστιμο, ρίξανε κανένα πρόστιμο για Αγγελόπουλη. Ναι, νομίζω... Πόσους μήνες. Τέσσερις, πέντε. Τέσσερις μήνες, πέντε. Πέντε μήνες είναι 5 εκατομμύρια, το βγάλανε το μπάτζετ, τελείωσε. Ναι, ναι. Αυτά που... Καλά, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Το ένα μηνιάτικο πρόστιμο δεν υπάρχει. Ναι. Θα τα δείτε. Δεν υπάρχει. Σας το λέμε, ό,τι στοίχημα θέλετε, δεν υπάρχει ένα μηνιάτικο. Τι ένα εκατομμύριο πρόστιμο, δεν ξαναγίνει. Άμα το βάλετε, θα διαλύσει η ομάδα. Δεν υπάρχει. Κοροϊδεύουν τον κόσμο λοιπόν, και εκεί πάλι, ναι, και καλά. Σας είπαμε πριν αυτό που αναφέρασαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, αυτό που είχε σημασία για όλους τους Ολυμπιακούς, για το κυνηγητό που τρώει η ομάδα μας, ο πρόεδρος, εμείς οι φιλάθλοι, η ομάδα μας, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ρε πρόεδρος δεν το τρώει για τις επιχειρήσεις του, το τρώει, τον φωτογραφίζουν, να καταφέρουν να τον απογοητεύσουν. Τι να απογοητεύσετε, ναι, έχετε, ναι, να φάτε τα λεμπορία. Να πάρει κι άλλα. Έχετε να φάτε τα λεμπορία. Να φάτε καλά, ναι. Περιμένετε. Όχι, ο αρχικός σκοπός αυτός ήταν. Δεν είναι εκτός ο πόλεμο. Να επενδύσει κι άλλο. Εσύ. Έτσι πολεμάει ο Ολυμπιακός αντιπάλους. Θα σου πω,
Μάθε τώρα. Σου λέει τόσο. Όχι όπως εσείς με κλείσιμο τα φώτα. Τόσο πόλεμο που θα του κάνουμε. Θα απογοητευτεί, καταλαβες. Ναι, θα απογοητευτεί. Ναι. Εμείς θα βαράμε εκεί. Δεν θα βρίσκει ανταπόκριση από πουθενά, ούτε από κράτος, ούτε από κρατικούς φορείς, ούτε τίποτα. Αλλά τι έγινε τώρα εδώ, βάζουμε τα λεφτά μας και ναι, κερατάδες ναι. Και δαλμένοι και τέτοια. Θα απογοητευτεί. Αυτές οι κρίσεις να τις κάνετε για την πάρτη σας. Που είναι το σκοπό σας μόνο το οικονομικό όφελος. Μάλλον... Ο πρόεδρος είναι άρρωστος Ολυμπιακός, όπως κάθε Ολυμπιακός. Εκεί δεν σας γκήκε η μαγιά. Καλά τα είχατε σχεδιάσει. Οποιοςδήποτε άλλος, αν δεν ήταν Ολυμπιακός, θα απογοητευότανε. Οποιοςδήποτε άλλος. Εδώ τώρα όμως έχει σκυλιάσει περισσότερο. Και όσο προχωράει θα πέφτει και η δικαίωση. Μάλλον ο πρόεδρος ο δικός σας απογοητευτεί που δεν θα πάρει λεφτά από την ομαρχία και δεν θα σας φτιάξει το γήπεδο και θα φύγει. Ναι, γιατί είναι εγωιτευμένος και θα απογοητευτεί. Σας πήγε εκεί στα Τάρταρα. Ναι. Σας έκανε ρεζίλι. Γήπεδο δεν σας έχει φτιάξει. Πρωτάθλημα δεν παίρνετε. Με ποιους θα πάρετε, με τον Πιατέλα. Θα απογοητευτεί ο εγωιτευμένος. Δεν με στην γοητεία. Τόλμη και γοητεία. Τον Ανέστη και τον Βλάχο. Δεν πειράζει. Όχι, καλή σας. Εμάς δεν μας νοιάζει ό,τι χάλη και να έχετε. Όσο καλή και να είσαστε. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει. Ο Ολυμπιακός. Τα πάμε αυτά. Εμάς μας νοιάζει ναι, και επισημαίνουμε από εδώ ότι μακάρι να φτιάξετε ομάδα, μακάρι να φτιάξετε γήπεδο. Όχι όπως πρέπει. Με λεφτά τα όχι με τα δικά όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Μακάρι να τα κάνετε όλα αυτά. Να είστε και αξιόπιστοι, να μας και γλιτώσουμε και λίγο ναι. Κρίνια και με ψημιρία. Γιατί τώρα τη σκοτήτσα όλη στα μαλλιά λοιπόν, της στέλνει. Αυτό γίνεται με εσάς. Και προχωράμε τώρα στην κλήρωση κυπέλου. Α, ναι. Πόσο μικρή ομάδα έχετε γίνει εσείς πάνω. Όλοι. Πάτε εκείνος ο βλαμμένος. Πάει να δει τα μπαλάκια. Ρε. Και εντάξει, ρε. Κάτσε ρε τάκι λίγο. Πάει να πιάσει τα μπαλάκια. Έχει προηγηθεί. Εδώ έχουν παίξει βίντεο με τα μπαλάκια, έχει γίνει πανικός. Δηλαδή, μόνο που λέω από τη λέξη μπαλάκια. Δηλαδή, πα να τα πιάσει. Πόσο μικρή είναι. Πιάστα από πάνω, μην καρφώνεσαι. Ναι. Θε να μου τα πιάσει και από κάτω. Τράβα κουνιούνται. Ρε, πιάστα από πάνω τα μπαλάκια. Αλλά έχετε την πονηριά. Γιατί την έχετε την πονηριά αυτή. Σας τα είχε πει ο Δραμουντάνη, σας τα είχε πει αυτά που κάνατε. Που έπαιζε ο Ολυμπιακός όλα τα ντέρμπι. Και παίζαμε τελικό και είχατε αποκλείσει όλη την τρίτη εθνική. Έτσι. Ανατρέξτε, ρε Δελάμπου. Ανατρέξτε. Όσοι δεν πιστεύετε αυτό που είπε, τι να... μπείτε. Τι να... Δεν αφισβητείτε αυτό. Για τους Παναθηναϊκούς, ναι. Όποιοι δεν τα πιστεύουν αυτά που λέμε, μπείτε μέσα στα site πώς τα λένε αυτά. Βρείτε τα παιχνίδια που παίζει ο Ολυμπιακός τελευταία δεκαετία. Ρε πηγαίνετε. Δεκαετία. Μπείτε να δείτε με ποιους έπαιζα εγώ και με ποιους παίζα εγώ. Διοργάνωση κυπέλου ΕΠΟ. Από καταβολής, δείτε πώς ήσασταν. Και από βέβαια. Και τώρα όλο αυτό τι έγινε, επειδή τέτοια ξεκληρωθήκαμε τα Χανιά. Να... Δηλαδή, όχι, είναι όλα στο βωμό ναι. Του να λασπολογήσουμε, να απαξιώσουμε, να κάνουμε, να δει, δηλαδή να δημιουργείται ντόρος. Επανερχόμαστε σε αυτά που σας λέγαμε προηγουμένως. Ντόρος να γίνεται. Ότι και καλά αυτό. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Τι εμπιστοσύνη να έχετε, ρε. Στον κόλλο σας έχετε. Και μπαλάκια, ρε. Στον κόλλο σας έχετε. Ούτε στον κόλο σας έχετε, γιατί να σας πω γιατί δεν έχετε. Πού να την γιατί και χτες σας έπαιγε το σκατό από τα Γιάννενα. Ρε που να τη βρείτε μόλις πάτε μόνοι. Δεν ομάδα και δεν θα παίξετε εμένα. Ρε χωρίς αβάντα διαιτησίας και οι τρεις χωρίς αβάντα διαιτησίας θα ήσασταν 10 βαθμούς πίσω και, και οι δύο θα ήταν αποκλειστικά από το κύπελλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πόσο βαθμούς θα ήταν πίσω. 10 από τους ήδη υπάρχοντες που έχουμε τώρα. Ναι, ναι. Άλλους 10. Ναι. 30 και 28. Αλλά εμείς περιμένουμε. Έτσι, χερέκακα. Έτσι, περιμένουμε πότε θα σκοτωθείτε. Έγινε. Γιατί δεν γίνεται να σκοτωθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν γίνεται να είναι τρεις λιγούριδες και ένας μισοχορτάτος. Από τους τρεις, ο ένας να είναι μισοχορτάτος, οι άλλοι τελείως λιγούριδες και να μην σκοτωθούνε μόλις δούνε το τυρί. Θα σκοτωθείτε. Περιμένουμε να γελάσουμε. Και από πίσω. Οι Ρουφιάνοι σας, οι ΑΡΔ, εκεί να τους δω, και αυτούς να τους δω, τους λειτουργούς μου, ρε, της δικαιοσύνης. Και της δημοσιογραφίας. Ναι. Ο Φαφούτης και ο άλλος. Ναι. Εσύ είναι Φαφούτη που παίρνεις καλά. Α, εν τω μεταξύ τι έγινε. Δίκη τι έγινε, θα σας την κλείσουμε κι αυτή. Δελαμπού, πάει κι αυτή. Τι έγινε, απατεώνες. Δεν έχουμε πατεωνιές άλλες. Ούτε 1,5% δεν σας λέω. Πώς θα παίρνετε, ρε, από τα δικαστήρια αυτά τα απόρριτα τα έγγραφα. Πώς θα παίρνετε μες στην Ελλάδα αυτή στο κράτος της οικονομίας. Πώς γίνεται αυτό. Δεν τα έχουν καλά οι δικηγόροι και μου παίρνουν τα δικαστήρια. Λοιπόν,
Έχουμε πορεία. Όλα τα ξέρουμε. Ξέρουμε εμείς πώς τα παίρνετε. Αυτό που με στεναχώρησε σήμερα στη... Τα γράφει ο Γαβατιώτης. Αυτό που με στεναχώρησε σήμερα... Απλά. Στην... Ό,τι διαβάζουμε λέμε. Στην κλήρωση Κυπέλλου ήτανε... Εγώ θα πάρω ότι θα προκριθείτε και εσείς και οι τρεις. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι παίζοντας μετά στους τέσσερις, ο ένας θα μου γλιτώσει. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Κάποιος από τους τρεις θα μου γλιτώσει. Δεν μπορώ, δύο παιχνίδια, ο τελικός και ο τελικός. Ο άλλος θα μου γλιτώσει. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Και παρακαλούσα από χτες το βράδυ τον Άγιο Νικόλαο να παίξω σήμερα, να κληρωθώ σήμερα με τον Παναθηναϊκό στους τέσσερις με την ΑΕΚ και στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και δεν μου έγινε το χατήρι. Είναι ένα πράγμα που με στεναχωρεί σήμερα στην κλήρωση. Και άμα θέλετε που μου ανησυχείτε και τέτοια... Ένας από τους τρεις θα μου γλιτώσει. Άμα θέλετε, βάλτε... Έλα σας πω. Βρείτε τον πιο φορμαρισμένο από τους τρεις σας που είσαστε που είναι τώρα. Να παίξει τώρα αυτός μαζί μας που είναι ο πιο φορμαρισμένος. Μετά μπορεί να φορμαριστείτε και οι υπόλοιποι. Θα δείτε τι φόρμα θα φάτε, τι φορμάρισμα θα φάτε. Βάλτε τον. Να κάνουμε, πώς το λένε, ρε, ορισμό. Τι κλήρωση και τέτοια. Ρε, που τα πουλάτε αυτά, ρε, απατεώνε. Ρέψε, τι έγινε πάλι, ρε, ελάτε να τον ελίξετε. Κάτσε, ρε. Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Άλλη αυτή. Θα πεθάνετε! Ψεύτες, απατεώνες. Ούτε, γι' αυτό σας λέω, είστε συγχαμένοι. Όχι. Πάρε και να γράφεις. Πάρε και να γράφεις και το βίντεο. Πάρε να γράφεις και βίντεο. Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Ντροπή σας, ρε. Ρε, τι του... Ντροπή σας, ρε. Του οδοστρώματος. Είσαι χειρότερη για τους Παναθηναϊκούς. Εχθροί του οδοστρώματος. Τι θα... Ποιος θα πεθάνει, Μπόμπολας, που φτιάξει την άσφαλτο. Δεν κοίταγα εγώ να δω απέναντι ποι, σε ποιους θα πετάνε και μιλάει στην άσφαλτο αυτός και τρέχει. Έξω από το σπίτι του πας, τέλος πάντων, τέληξε. Έτυχε να το δω στο YouTube πώς θα λένε αυτό. Ναι, ναι. Καταλάβατε, εκεί, λοιπόν. Μένουμε εκεί. Ωραία, ωραία, ψεύτες παντού. Παιδιά πείτε να βάζουν στο γήπεδο, στα μεγάφωνα, πάμε στο Καρασκάκι αυτή την Κυριακή. Τσακούνε, θα το πούμε. Διάβασα ότι η Βέρεια θα κατεβάσει με τον ΠΑΟΚ τα δεύτερα. Αυτή είναι η κάθαρσή του, όσο για τον μπάσκετ δεν πειράζει, προχωράμε. Με τον Αστέρα στο κύπελλο, πού παίζουμε πρώτο αγώνα? Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκι. Παιδιά, αρχείο υπάρχει. Βγάλετε τις κληρώσεις του Βάζελ να δούμε πώς έφτασαν στους τελικούς. Μπράβο στα αδέρφια μας θες που ξεβρακώσανε τους λαγκούς. Και να είναι μόνο αυτοί. Πάμε σε κανένα τηλέφωνο. Μίλα στον άνθρωπο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Α, να πούμε. Αύριο ο σύνδεσμος του Στουτγκάρντης κάνει τα εγγένειά του, 8 η ώρα είναι τα εγγένεια. Τσίμα να φτάσουμε. Τσίμα, εντάξει θα φτάσουμε όμως, θα είμαστε εκεί. Θα προλάβουμε, Κώστα μην ανησυχείς. Έλα μας πάρει στο αεροδρόμιο με τις ελπίστριες, μην μείνουμε από τα χιόνια. Έχει. Τι χιονίζει. Ναι, έχει χιόνι. Άστο ρε. Τι άστο. Το χιόνι, άστο. Τι να πάρουμε χαμπάρι. Χιονίζει. Ναι. Άστο. Τι να αφήσω πάλι. Στη Στουτγκάρντη, δεν λέμε για τη Στουτγκάρντη. Δεν μιλάμε για εδώ πέρα τώρα. Εδώ για Ολυμπιακό μιλάμε, Ευρώπη τώρα. Δεν μιλάμε για το Περιστέρι. Δεν λέμε εδώ στο Περιστέρι που είμαστε. Εντάξει, είμαστε. Κώστα, αγόρι μου. Καλή επιτυχία να. Πώς θα πάμε το φανελάκι. Θα πάμε να πάρει ένα μπουφάλι. Κώστα, φέρ του. Φέρ του και μια σκελέα. Να είμαστε κι εμείς εκεί πρώτα ο Θεός. Ελπίζω να προλάβουμε. Και τα προλάβουμε. Στο τσάκ, αλλά προλάβουμε. Λοιπόν, τι άλλο, πάμε στους φίλους μας. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χρήστος από Πειραιά. Καταρχάς, δεν θέλω να πω κάτι για καμία ομάδα, γιατί είμαι καθαρά Ολυμπιακός και πιστεύω πως δείχνουμε μια σαφή ανατερότητα. Αλλά απλά θέλω να πω, Τάκη και Άκη, παρακαλώ, αν κατεβαίνετε καμιά μέρα νότια προς Πειραιά, είσαστε πολύ ευπρόσδεκτοι να σας πάρω μια βόλτα με το μοτόρι να πάμε να δούμε τα ωραία μέρη της Γλυφάδας. Τι να κάνουμε. Να πάμε στη Γλυφάδα. Πάμε, όπου γουστάρεις. Πάμε Γλυφάδα με το μοτόρι. Θα πάρουμε φράπε, θα κάτσουμε, έτσι άραγμα. Μοτόρι. Ναι. Με το μοτόρι. Με το μηχανέκι. Τρίκη κλό έχεις. Ρε φίλε, εγώ πίνω καφέ πάνω στα Brothers. Τρίκη κλό. Τι μηχανάκι, έχει μπράζει στην Γλυφάδα, δεν έχει ακόμα. Δεν έχουμε. Θα φτιάξει. Σιγά σιγά, θα πάμε. Σιγά σιγά.
Έλα σου πω. Τι είναι με τρίκυκλο. Εγώ τον κόσμο να γυρίσω με εσά, Γλυφάδα, Πειραιά, ένα καφέ να πιούμε, τι κόσμο. Να κάτσουμε. Εντάξει, σιγά τη μετανάστευση. Καλό βράδυ, εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά, όπου γουστάρεις. Έλα στο κέντρο, πιούμε καφεδάκι, στα Brothers, όπου θέλεις. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα στις πουτάνες. Μπράβο, γεια σου, πόρνη πολυτελείας. Τα να πού είσαι εσύ, που... Πληρώνεις κιόλας. Εμείς τα λέμε και έτσι. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε μου. Μάλιστα, μα είμαι εμπειριακός. Τι πειράζει, τι είπε. Είμαι εμπειριακός. Πάμε σαν άλλο. Πάμε σαν άλλο. Δεν ακούτε. Όχι, ρε, δεν ακούμε. Γεια σου. Πάμε στο άλλο περιστατικό. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ωραία, τελειώσαν τα περιστατικά. Τι ωραία. Εμπρός. Θα λέτε και την πάθηση που έχετε. Τι κλινική είσαστε και αυτά, πρωτού βγαίνετε. Εμπρός. Έλα, αγόρι μου, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε μου. Τηλεφωνώ από Δράμα, την Ασπρομαύρη. Ασπρομαύρη, Δράμα. Από πού. Τι είναι, ζέμπρα. Ζέμπρα είναι. Είμαι μπάμπερ. Ζέμπρα είναι. Η Δράμα. Δεν ξέρεις τι συγκίνεται. Τι να είσαι, μπουμπούνα. Είσαι παουκζής. Δεν ξέρεις τι συγκίνεται. Παουκζής είσαι. Έχεις ανήκει στον Ολυμπιακό, στον μπάσκετ καμία 22 χρόνια. Τι να είσαι, ρε φουκάρα. Πάμε σαν. Έλα, αγόρι μου. Πάρ' τη ζέμπρα εκεί πέρα. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει στον Ολυμπιακό τουλάχιστον 20 χρόνια. Μείνε με τη ζέμπρα, ρε. Πάμε στο επόμενο. Έλα, έχει κι άλλους. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη, γεια σου, Άκη. Γεια σου και σένα. Στράτος από Άλυμο. Στράτος από Άλυμο, ομάδα. Μπάμπεργκ. Μπάμπερκ, άστα διάλο Στράτο και εσύ. Μπράσε με το κάθε μπουμπούνα, το κάθε πικραμένο. Πάμε, καλά το είπα περιστατικό. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Λοιπόν. Ναι, γεια σας. Ένα λεπτό, φίλε, ένα λεπτό. Κοπέλα είσαι, για πες. Ναι, γεια σας. Ναι, λέγε. Εγώ είμαι. Εσείς. Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Το όνομά σου. Ολυμπιακός. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο στα μάτς με την Άντερ. Ναι. Το όνομά σου. Γιώργος από ελληνικό τηλέφωνο. Γεια σου Γιώργο από το ελληνικό. Από το κατακόκκινο ελληνικό. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι Γιώργο. Τίποτε. Πόσο χρόνο είσαι αγόρι μου. 18. 18 εντάξει. Πέρασες. Λέγε. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρουμε ένα χ στο Βέλγιο. Αλλά στον πήγα από τα τρία το μακρύτερο. Άντια. Χ. Να πάρουμε ένα σκύλο. Τίποτα. Ράστο ρε κάτι και παλακία είπε. Λοιπόν, άκου. Χι, άκου, χι, άκου, καλά το είπε. Δεν μπορώ που πες χι, καρφώθηκες. Ρε, άκου, σκύλο είπε. Τι σκύλο. Σκύλο είπε, μωρέ. Πάρ' το σκύλο, θα στον βάλει, αλλά δύσκολα βγαίνει ο σκύλος, άμα στον εβάλει. Γυρίζει κάτσε, μέσα. Ρε, αυτό είπε, σκύλο θέλει. Χι είπε, ρε. Χι, τι χι. Άκου, ας πω τώρα. Γιατί είπε χι. Γιατί είπε χι. Εγώ σκύλο άκουσα. Πού κατάλαβα ότι είναι άλλη ομάδα. Γεια σα, ναι, μου άντε, πες. Τι, αφού ακούς σκύλους και φωνές. Γιατί δεν άκουγε. Χι, άκουσε εσύ. Χι, είπε. Θα πάρουμε ένα χι στο Βέλγιο αυτός. Ναι. Δηλαδή, ό,τι ομάδα και να είναι, το χι στο εκτός έδρας είναι επιτυχία. Από εκεί καρφώθηκες. Ναι, αρέ. Έτσι, μπράβο. Και δεν είσαι 17 χρονών. Στράκη, που είσαι λίγο μικρότερο. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Σήμερα για το Μπάμπερ, ναι, γι' αυτό σου λέω. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έλα, τι πάθησε, εξαγόρι μου, εσύ. Έλα, δεν έχω πάθηση, ρε παιδιά. Κάτσε. Όχι, έτσι θα το πηγαίνουμε και μετά θα το διακρίνουμε εμείς αν είσαστε καλά. Δημήτρης από Αγία Παρασκευή είμαι. Παναθηναϊκός. Ούτε να βρίσκω, ούτε να. Όχι, δεν είναι. Άλλο, δεν είπαμε για ομάδα, για πάθηση είπαμε. Όχι, δεν σου είπα. Πάμε και θα εξαρτηθεί. Έλα, πες Δημήτρη. Λοιπόν, όχι σοβαρά να μιλήσω τώρα, εντάξει. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου από την ομάδα μου. Έτσι, να τα λέμε όπως έχουν. Λογικό. Του μπάσκετ.
Μπάσκετ όχι τόσο, εντάξει. Και α, ποδόσφαιρο. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ναι. Ποδόσφαιρο. Ναι, άλλη μόνο. Εντάξει, Ολυμπιακός δεν το... Επειδή μιλάω και με ένα φίλο μου που είναι Ολυμπιακός, έτσι, φανατικός και τα λοιπά, είμαστε κολλητοί. Ολυμπιακός είναι σκάλες πάνω, δεν το συζητάμε. Αυτό το παραδέχομαι, του το έχω πει. Εντάξει, άλλη μόνο. Έτσι. Δεν υπάρχει πλάνο μεταγραφικό, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ αυτό το παράπονο μου ήθελα να πω κυρίως. Δεν ήθελε σκάφ. Ήθελε σκάφ. Τραυματίζεται ο Σάντσες, λες που θα πάρω center back. Το ναι. Κάτι έγινε. Κατάλαβες αυτό που λες. Μην νομίζεις, τους βλέπουμε και τους αντιπάλους. Κάτι έγινε στην κλήρωση σήμερα. Διάβασα λέει στην κλήρωση, λέει στους 8 και... Έλεγε ο άλλος λέει να πιάσουμε λέει τα μπαλάκια. Εσύ, λέει, ο ολόκληρος Παναθηναϊκός. Δηλαδή εντάξει τώρα πράγματα αυτά είναι ας πούμε τώρα. Εντάξει, ο ολόκληρος Παναθηναϊκός. Για όποιο σκόπο και να γίνονται επικοινωνιακό, συκοφαντικό, ό,τι σκόπο και να έχει. Ακόμα και να ισχύουν, δεν τα κάνει δε αυτά. Δε. Δεν γίνονται αυτά. Δεν τα κάνεις. Εγώ σας βλέπω καιρό, παιδιά, δεν έχει σημασία. Δεν με πειράζει ομάδες και τα λοιπά. Εντάξει, σας βλέπω... Όχι, ρε φίλε, κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Είναι στάνταρ τώρα, είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ με κάποια πράγματα. Άλλο, ρε παιδί μου. Κάποια είναι αλήθειες. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει τα παράπονα σου από την ΕΠΟ. Ούτε να βρίσκουμε ούτε τίποτα. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Να έχει αντιοίκηση ή να κάνει πολιτική, δηλαδή το πηγαίνει έτσι. Δεν το ξεφτιλίζει τόσο. Λεφτά, δεν παραδέχομαι. Ολυμπιακός έχει κάνει μια σοβαρή ομάδα. Έχουν βγει και μεταγραφές. Δεν σου λέω ότι είναι μόνο λεφτά. Έχουν βγει και πράγματα. Έτσι, μην ανάμαστε και αντικειμενικοί. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αν δεν πάρουμε παίχτες, δηλαδή πήραμε τώρα έναν 21χρονο. Όχι, πώς το λένε τώρα. Το δεξί μπακ. Από τη Βραζιλία, ένα έτσι έγχρωμο που είναι. Το όνομά του. Το Μαμούτε. Μαμούτ, μπράβο αυτός. Τι το Μαμούτ είναι αυτός. Αυτός δεν είναι... Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα αυτός... Του πάνε, άκου το, είμαι λέει σαν το Σισε αυτός δήλωσε. Λες και ήξερε το Σισε. Ναι, είμαι στο ίδιο στυλ του Σισε. Του πάνε τώρα να πει εκεί πέρα, πες ότι είσαι ίδιο στυλ με το Σισε. Τερένο, γιατί... Του πάνε το Σισε, λέει και τα λοιπά. Μακάρι να είναι καλός παίκτης όλοι, να είναι καλή παίκτης, ειλικρινά φιλέ. Να ανεβαίνει το επίπεδο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά μιλήσαμε. Παιδιά, καλή συνέχεια. Τα καλύτερα, σου εύχομαι προσωπικά. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό βράδυ, κύριε. Τα καλή συνέχεια. Γεια σου, Τάρακο. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ περιστατικά εννοώ όποιος δεν είναι καλά. Καλησπέρα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι άλλη ομάδα ή ούτε όλοι οι Ολυμπιακοί είναι καλά. Έτσι. Αλλά να εμείς, τα αποδεικνύεται. Έχει διαφορά. Εμείς δεν είμαστε καλά με την ομάδα μας. Ναι. Εμείς αγαπάμε, έχουμε τρελαθεί. Και είναι ευλογία ένας Ολυμπιακός και δεν είμαστε καλά με αυτή την ομάδα που έχουμε αγαπήσει και την αγαπάμε. Εσείς δεν είστε καλά. Ναι, από πίσω εναντίον του Ολυμπιακού δεν αγαπάτε την ομάδα σας. Γιατί άμα αγαπούσε την ομάδα σας, θα είχατε κάνει έργα. Γιατί και η Θύρα 7 έχει συμβάλει και επί Κόκαλη και επί Μαρινάκη βοηθάει την ομάδα μας. Είμαστε η ασπίδα του Ολυμπιακού. Εσείς. Ασπίδα δεν είναι να πάει να μαλλιώνεις. Ασπίδα είναι και να μην μαλλιώνεις. Ό,τι κακό και να μην είναι κάνεις να γίνει στην ομάδα σας, δεν το γλιτώνετε. Το κάνετε δύο φορές παραπάνω. Από την πολλή αγάπη. Ασπίδα είναι και εκεί που είναι να κάνεις το μάγκα ή το ψευτό μάγκα. Μην τον κάνεις άμα τιμωρηθεί η ομάδα σου. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Όπως ασπίδα είναι και στην πραγματική καλησπέρα, μανούρα καλησπέρα. Πάλι. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου. Τηλεφωνώ από Δράμα, κατά λάθος έβρισα. Τι είσαι? Τηλεφωνώ από Δράμα, κατά λάθος έβρισα πριν, συγγνώμη. Έφυγες. Εντάξει, αφού το παραδέχτηκες, ευχαριστούμε, δεχόμαστε δηλαδή, συγγνώμη σου. Πήρες τηλέφωνο και έπαιξε. Δεν είναι άλλος. Και το λέω, το πηγαίνει να ξαναγίνει εργένης. Πάμε. Στον άλλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου και σένα. Με ποιο κύριο μιλάμε? Πέτρος, κύριος από Κορυδαλό. Πέτρος από Κορυδαλό. Πάμε, Πετράν, πες. Εγώ είμαι ΑΕΚ, παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει να είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και να σέβεσαι τον εαυτό σου. Να σέβεσαι τον εαυτό σου και να σέβεσαι και τους συνομιλητές σου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε. Όχι, λέει. Όχι, βέβαια, δεν σέβομαι. Πάμε, Πέτρο. Εγώ μόνο ένα πράγμα θέλω να πω. Πετάκι που κουρεύεται. Μπράβο. Σκέψου τι μαλάκα σε, Πέτρο. Πέτρο. Και δηλαδή, άστο, πού να κουρευτείτε. Να σου πω ρε, έπιασες τη μύτη σου την από με μιλιάγες. Ρε μη φοβάσαι, δεν σ' ανακαλύπτω, ρε Πέτρο. Εκαστρίμητος είσαι. Τι είναι αυτή. Μόρι Πέτρουλα. Μίλησε τώρα εσύ. Μόρι Πέτρουλα και σας μιλάω και γενικά. Τι να κάνω ρε, δεν γίνεται. Τα και εγώ πρέπει να μιλήσω γενικά. Τώρα από εκεί πέρα ξεφτιλίζονται μόνοι τους.
Μιλά, σου λέει ναι, και μετά σου κάνει, ναι. Σου γίνει το γάλα. Για τον εαυτό του, για την πάρτη του. Του λέει, σέβεσαι τον εαυτό σου, λέει, να το σέβομαι. Θα σέβεσαι την ημέρα, να το σέβομαι, και τελικά δεν σεβάσαι και τον εαυτό του. Μίλαγε με το λεπτικό. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Καλά σας δύο περιστατικά. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Και θα φερούμε. Έτσι θα λέμε. Εμπρός. Έλα, ακούγουμε. Ναι, ακούγεσαι. Γιώργος, είμαι από Βρυλίσια. Βρυλίσια και εσύ ο Γιώργος. Από την Κηφισιά. Είμαι και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Κηφισιά. Κηφισιά ή Βρυλίσια, είσαι Γιώργο. Βρυλίσια. Βρυλίσια, καλά το άκουσα. Πες την ερώτηση λοιπόν, να επιτρέπετε να ρωτήσω. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Α, εκεί είσαι. Κάτσε, έχετε, ναι. Κάντε την ερώτησή σου. Και θα, επειδή είχατε πει σε περσινή εκπομπή για το γήπεδο της ΑΕΚ ότι ναι. Θα πάρετε 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια. Ότι εμείς θα τα πάρουμε. Όχι, είχε πει, ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Ολυμπιακός το γήπεδο του δεν το έχει φτιάξει από την επιχορήγηση του Αγγελοπούλου. Όχι. Με του Ολυμπιακού αγώνε. Όχι, όχι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό και έχει κάνει ένα λάθο πρώτον. Δεν είναι γήπεδο του. Καταρχήν δεν έχουμε ακόμα γήπεδο. Με νίκη είμαστε. Πάμε. Ξεκίνησε. Κάτσε. Ο Ολυμπιακό πήρε δάνειο από την τράπεζα 50 εκατομμύρια. Το οποίο νίκη δεν το πληρώνει από όσο ξέρουμε. Δεν το πληρώνουμε. Δεν το πληρώνει. Τι έλα, φύγε, φύγε. Θε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν κάνει, δεν κάνει. Θε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν κάνει, άστον. Όχι, είναι κάθετο. Δεν είναι κάθετο. Άστον. Θα μιλήσουμε μεταξύ μα. Φαίνεται μια κολοφυλάδα που βγαίνει, την αγοράζει. Όχι, δεν είναι ισολογιστή. Δύο λεπτά να πω. Και σα τυφλώνει τα μάτια. Πήρε εδώ να μάθει κάτι από μένα και από τον Άκη. Λοιπόν, ρωτά. Σου απαντάμε. 50 εκατομμύρια δάνειο πληρώνουμε και μετά από 49 χρόνια πάλι δεν θα είναι δικό. Όχι μόνο αυτό, έχει βάλει, δεν έχει κάνει 50 εκατομμύρια το Καρασκάκη. Όχι, έχει βάλει. Δάνειο. Πήρε και βάλει και ο Κόκαλης. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λοιπόν. Αποπληρώνεται. Φαίνεται αυτά τα πράγματα που σας λέμε. Φαίνονται όλα στους συλλογισμούς. Φαίνεται το νίκη κάθε χρόνο πόσο δίνει ο Ολυμπιακός για ενίκεια για το Καρασκάκη. Πόσο χρόνο, κάθε χρόνο πόσο δίνει για δάνεια. Έτσι. Στους συλλογισμούς. Όχι αυτά που σας λένε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός. Κάτσε ένα λεπτό, άσε με τώρα, περίμενε. Ναι. Και πήρε να ρωτήσει. Αυτά, σου απάντησε ο Άκης. Θα σου απαντήσουμε. Αυτά. Εσύ, αυτό σε νοιάζει που είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αυτό καταγραμμένο και σε χαρτιά και σε παντού. Σε φορείς με ρωτά. Αυτό που πρέπει να σε νοιάζει, βλάκα εξή. Αυτό το νοιάζει. Είναι να πεις. Ρε πρόεδρε που με πήγε στην Γάμα Εθνική, μου είπες να γυρίσουμε και θα έχω και γήπεδο και ακόμα δεν έχω. Εκεί να πάω να ρωτήσεις που περιμένεις τα λεπτά από την ομαρχία λοιπόν. Για να φτιάξεις γήπεδο. Όχι εμένα που το έχω και το πληρώνω και μετά από 49 γήπεδα χρόνια θα είναι του κράτους πάλι. Όχι 49, 37 έχουν περάσει τα 12. Κατάλαβες. Έλα να σου πω τώρα. Τον άλλον πήγαινε ρώτα που σε γελάει. Ναι. Κορόιδο. Μα αυτό τους νοιάζει. Τι λέγαμε, αυτά κοιτάξτε να δείτε. Πάλι επανερχόμαστε και να καταλάβετε ρε πώς είναι όλοι. Όλοι τους πώς είναι εσείς οι Ολυμπιακοί, να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Πάλι επανερχόμαστε, δεν τους νοιάζει τίποτα. Τους νοιάζει μόνο ο Ολυμπιακός να φθήνει, γιατί δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να τον φτάσουν ποτέ. Δεν τον νοιάζει. Πήρε εδώ να πει, εμένα ρε πήρες. Καλά σου λέει ο Τάκης. Πήγαινε εκεί πέρα διαμαρτυρίες σου πώς έχουν και σε κοροϊδεύουνε μπουμπούνα. Πήρες εμένα. Μπράβο. Εγώ μπορώ να σε σεβαστώ κιόλας. Και σε σέβομαι δηλαδή στον βαθμό που σε αναλογεί. Και συνεχίζω. Άκου, ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα, για να ξέρετε και κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός το γήπεδο το φτιάξε για πάρτι του. Το γήπεδο. Το Καρασκάκι όπως είναι το Καρασκάκι. Οι Ολυμπιακοί, ποιοι είναι, πληρώσανε το κράτος, πλήρωσε ό,τι ήταν για τον περιβάλλοντα χώρο. Μόνο. Και αυτό θέλει να κάνει και σε εσάς. Έτσι. Και αυτό σου λέει, φτιάξτε το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο να το φτιάξουμε. Όχι να φτιάξουμε δρόμους και δρομάκια και πλατείες και στο τέλος να μην υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω Σάββατο και στη Μέση Κυριακή. Και συνεχίζω. Θα μπορούσε να ήταν το γήπεδο να το έχει φτιάξει το κράτος, να μην είχαμε πάρει ούτε δάνεια ούτε να έχει βάλει προσωπικά λεφτά ο Κόκαλης και συνεχίζει και βάζει και ο Μαρινάκης. Θα μπορούσε να είναι αυτό αλήθεια και εμείς να βγαίνουμε εδώ και να λέμε όχι, είναι δικό μας, το έχουμε απληρώσει. Τι δηλαδή, είμαστε με τις άγγες σας, καταλάβες. Δεν μας πήγαινε και άμα μας λέγανε, όχι, η ομάδα μας οδηγούσε να πούμε τέτοια πράγματα, μας οδηγούσε, δηλαδή η ομάδα μας είχε τέτοιο DNA, το είχαμε κι εμείς. Δεν θα το λέγαμε, καταλάβες. Θα τα πάσαμε εμείς. Θα έκανε κάποιοι άλλοι, σαν και εσένα. Καταλάβες.
Δεν θα ήμασταν εμείς εδώ. Είναι δυνατόν να έχουν γίνει αυτά και να κάθομαι εγώ να πρίζομαι. Να λέω, όχι μόνο εγώ και ο Άκης. Ο κάθε Ολυμπιακός. Που μας έχετε ζαλίσει τα ούμπαλα. Δεν θα λέγαμε την αλήθεια. Ναι, ρε, έχετε δίκιο, ρε. Το μας το έκανε ο δώρο Καραμάλη, ξέρω ποιος μας το έκανε. Το δικαιούμαστε σε μια τελική. Λέμε, θα λέγαμε. Που το δικαιούμαστε. Είναι δυνατόν. Γιατί είμαστε 80 χρόνια τσιγκάνοι. Έτσι, για πού και έχετε γίνει. Εδώ έχει γεννήσει ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός γίνει μαθρέμα Πειραιάς. Έχει γίνει τσιγκάνο. Δεν έχει. Ο Ολυμπιακός από την είδησή του πειραιώτικη ομάδα είναι. Έχει. Η κάθε ομάδα που έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη, η κάθε ομάδα που έχει έρθει από τα Ταφέρνα. Χωράφια τσάμπα. Χωράφια γιατί τσάμπα. Το χωράφι που έχετε εκεί στην Φιλαδέλφια είναι του στρατού. Δεν είναι δικό σου. Και ήταν δωρεά. Κάτσε να δείτε πώς το έχετε. Έχει γίνει δωρεά και καλά στους πρόσφυγες για να. Ναι, μόνο. Για να καλύψει τις ανάγκες. Κάτσε να σου πω πώς το έχουν πάρει εκεί στην Φιλαδέλφια και αυτό. Όπως στην περιβόλα της Εκκλησίας. Να καλύψει τις ανάγκες, τις αθλητικές ανάγκες. Όλη τη προσφυγιά των εκεί περιοχών. Και ποιοι είναι, να έχει στίβου, να έχει βόλεϊ, να έχει αθλοπαιδεία και το κάνατε, το καταπατήσατε και το κάνατε γήπεδο. Με γεια σας, με χαρά σας. Κλεμμένο όμως είναι και αυτό, έτσι. Με αυτές τις τακτικές εμείς μπορεί να είχαμε 200 γήπεδα. Όχι να μας πείτε ότι δεν δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε και να έχουμε και με το 15% επί του τζίρου. 15% δεν είναι. Επί του τζίρου. Που έπαιρνε το η ΟΑ. Πράξεων, του αγώνα. Ναι, του τζίρου. Ναι, του τζίρου, ναι. Που έπαιρνε η ΟΑ, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον κόσμο, στο Καραϊσκάκι, στα Τσαμπιά και συνεχίζει να είναι. Αλλά σκεφτείτε και τότε είχαμε χώρο και 40.000. 45. Και 45. Και είχε και άλλοι 45 απ' έξω. Σκεφτείτε όλα αυτά τα πόσα γήπεδα φτιάχναμε. Και θα μιλήσουν ποιοι που έχετε χρεώσει την κάθε ελληνική, το ελληνικό κράτος. Εσείς που μιλάτε και εσύ που μου μιλάς και ο πρόεδρος σου και όλοι, 360 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν. Επειδή άργησε. Επειδή είσαστε διαφορετικό να είσαστε ΑΕΚ και άργησε ο δικηγόρος του δημοσίου, δεν πήγε και έχασε το κράτος 360 εκατομμύρια ευρώ και δεν άνοιξε μύτη. Λοιπόν. Δεν να πω. Αυτό που φοβερό σημαντικό. Λοιπόν, και αντί τώρα. Θα μας κάνετε και παρατήρηση. Μάζεψε τα φιλαράκια σου. Μαζευτείτε. Πήγαινε και ξέρετε που πάει και εκεί στην προπόνηση, τι κάνει εκεί. Και πες τον άντρο οι άνθρωποι. Δεν μας είπες να φτιάξουμε γήπεδο. Τι περιμένει. Τα λεφτά της Δουρού. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε να έχετε φιλότιμο, ρε. Που σας κοροϊδεύει και έχει το δράσος και παίρνει δύο Ολυμπιακούς που οι προέδροι του Ολυμπιακού από Γουλαντρή, Νταϊφά, Κόκαλη και Μαρινάκη έχουν βάλει τα λεφτά του ΕΟΤ που, δεν έχετε, που έχουν βάλει δύο κράτη μαζί. Ρε πώς τολμάς. Όχι ότι είμαστε κάποιοι. Πώς τολμάς με το χάλι το δικό σου. Να τηλεφωνήσεις στον οποιοδήποτε άλλο. Πώς τολμάς. Με το χάλι σου. Δεν λέω ότι είμαστε εμείς εδώ κάτι. Ο άλλος σε πηδάει. Πού είμαστε. Οικονομικά. Στα παίρνουνε. Πού το γήπεδο. Να... Τι περιμένει. Το γήπεδο. Τι περιμένει. Να και η περίφραξη. Άντερ δε λάμπου. Έχετε φάει το παραμύθι και έχετε την εντύπωση. Καλησπέρα. Ότι θα πέσετε στους άιτους, να παραμυθιάσετε στους άιτους επειδή σας παραμυθιάζουν χρόνια. Θα πουλήσετε το παραμύθι που τότε εσείς εις βάρος σας εναντίον μας. Έλα φίλε, καλησπέρα και εσύ. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Ακή. Γεια σου. Κώστας από Άλυμο, Ολυμπιακός είμαι. Γεια σου Κώστα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τον μπάσκετ, δεν ήμασταν καλά σήμερα, εντάξει, τυχαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο τα έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ, τι να πω. Η ομάδα μας φέτος δεν συζητιέται, αλλά αν μπορούσα θα ήθελα να μιλήσω για ένα πιο σοβαρό θέμα. Στις 10 Ιανουαρίου, ώρα 8 και 4, έχασε το μηχανάκι μου στο τρέξιμο που θα εξήδες. Εντάξει. Ναι. Μπράβο. Θα πεθάνετε. Εσύ ρε μπλάκα, ούτε τρίκυκλο δεν μπορεί να οδηγήσει μηχανάκι. Αυτός. Τι να, εσείς, έλα σου πω, κοιτάξτε γιατί... Πήγαινε εκεί πέρα. Όχι. Ρε πήγαινε στα... ψεύτη, όπως είπατε και τρεις τραυματίες στα νοσοκομεία. Πήγαινε στα νοσοκομεία. Διάβασα εδώ, κάπου το έχω εδώ το site, που το γράφει εδώ και ο Γάβρος το έχει εδώ. Δική σας είναι. Πήγαινε να τους δείτε. Λοιπόν, και συνεχίζω. Ρε όχι ρε πήγαινε. Όχι, πάμε σε άλλο δόμα. Λοιπόν και συνεχίζω στον προηγούμενο. Ας, τα γήπεδα ακόμα περιμένουν τα λεφτά. Τουλάχιστον γιατί δεν δίνει 50.000 φίλε. Λίγα είναι. 50. Στο γυναικείο άθλημα του βόλεϊ της ΑΕΚ στις γυναίκες. Να μην καταστρέψει. Θα δώσει ένα πεντάρικο. Θα πάει δύο παίκτες. Εδώ ο Αλαφούζος έκανε δώρο. 5-10 χιλιάδες έβαλε ο άνθρωπος.
Έβαλε 10.000. Πόσο πού? Και πήρε μια πέθρα του βόλη. Έδωσε 10.000. Τι έκανε, ενίσχυσε. Αντί να κάνει 3-0, να κάνει 3-0-0. 2-0-0. Καταλαβές. Ο δικός σας, ο αυτός με τα λεφτά τα πολλά, ο ισχυρός, το γατάκι. Δώσε 50.070 να μην ξεφτυλίζετε τα ερασιτεχνικά σωματεία της ΑΕΚ. Όχι ρε, δεν είναι αυτά. Εμείς είμαστε ξεφτυλισμένοι. Να λέμε καμιά ξυπνάδα. Που κουρεύεσαι και που κάνει. Ναι, να σας κάνει κανένα τέτοιο. Για να τελειώνουμε. Κουρεύομαι στη θεία σας. Το σπίτι. Για να μην ρωτάτε άλλοι. Και λούσιμο και όλα. Ρε, διαφερθείτε σαν οπαδοί ρε με τα καφενεία που έχετε. Εμείς πεθαίνουμε για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι ο Ολυμπιακός. Δεν πάμε και να λέμε. Πηγαίνετε ρε και ψάχτε τον ένα και τον άλλο και πείτε ένα δώρο ρε, μας δουλεύουνε. Όλο στα Viper και στα τέτοια είστε. Στα ηλεκτρονικά μέσα συγκοφαντής κατά του Προέδρου του Ολυμπιακού, του προηγούμενου κτλ. Εμείς δεν κοιτάμε που κουρεύεται ο καθένας, που μια τεγά κοιτάμε, έτσι. Και ερχόμαστε εκεί και σας υπογράφουμε. Για να μην μπερδεύεστε. Καλησπέρα. Θα μου έχουν ρίξει εμένα την ομάδα στην Τρίτη Εθνική, έτσι. Θα μου έχουν ρίξει την ομάδα στην Τρίτη Εθνική. Θα έχω φάει το ψέμα του αιώνα και θα πάρω εγώ σε έναν Παναθηναϊκό να την πω που κουρεύεσαι. Ναι. Μπράβο, μαλάκ. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Τον Παναθηναϊκό τον έχω 38-0 στα ερασιτεχνικά αθλήματα. 38-0 δεν υπάρχει ώρα, αυτό. Μια ώρα, έλα, τελευταίος. Έλα, φίλε μου, πάμε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολυμπιακός, ο Θανάσης από Κομωτινή. Πάμε, Θανάση. Ποιος είναι πρόεδρος στην Κομωτινή? Θανάσης, Ολυμπιακός. Πρόεδρος στην Κομωτινή, ποιος είναι στο σύνδεσμο? Δεν ξέρω, δεν είμαι γραμμένος. Γεια σου, Θανάση. Τι δεν ξέρεις, στην Κομωτινή είσαστε, να σου έλεγα στη Νέα Υόρκη. Ολυμπιακός και δεν ξέρει το πρόεδρο της Κομωτινής. Και τι ξέρει. Απλά ξέρει το τηλέφωνο να μας πάρει. Γεια σου, Θανάση. Πήγαινε στο Μιναρέ και κάνε. Πού είσαι, Θανάση, και κάτσε όμως. Πάντω κοχαλί. Λάστα, μην παίρνει. Όχι, τον έχω, μετά. Τον έχω από εκεί να είναι, από του άλλου. Σαχανά, μαριά, άλλα, βάλα, μπντου. Λοιπόν, καλό βράδυ, καμώ τα ρόλα. Τι έγινε. Σκαρέκτε, δεν μπορώ να φύγω. Καλό βράδυ, γεια. Γεια, καλέ σα. Πού πάμε, ρε. Τι ώρα είναι. Μία δεν είναι. Μία είπε συνέντευξη. Όχι για το τυπικό, επειδή αργήσαμε. Ρε, μία δεν. Έχουμε χρόνο. Ρε, εσύ μην μου κάνετε. Και τι λέμε τελευταίο τηλέφωνο. Έχουμε κουρακιάσει κιόλα. Κοίταξα την ώρα και λέω. Τι να κάνω. Α, έχουμε δηλαδή μέχρι τι ώρα είμαστε. Θα ξέρει και το κοινό μας. Έχουμε κάνα 5 λεπτά ακόμα. Έλα, φίλε μου, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Καλησπέρα. Όχι, δεν σε ακούω για περιστατικό, να το δούμε. Πάμε, έλα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Παρασκευάς λέω εγώ. Γεια σου, Παρασκευά. Είμαι Πειραιώτης. Πάμε. Θα κάνουμε μια γενετικά. Στα Καμίνια. Ωραία. Ναι. Και τι άλλο, είσαι η ομάδα. Η Αγία Ελευθερία που είναι, ρε φίλε, την ξέρει. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η Αγία Ελευθερία την ξέρει. Ο Εθνικό. Η Αγία Ελευθερία την ξέρει. Πώ δεν ξέρω. Εκεί βαφτίστηκα, στον Άγιο Ελευθερίο. Α, στον Άγιο Ελευθερίο. Από πού άρχισε, για πες. Δεν σ' ακούω καλά. Άκη δεν σ' ακούω καλά. Και πού τελειώνει. Από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Τι από πού αρχίζει και από πού τελειώνει. Να δυναμώσει την τηλεόραση ή θα ενοχλήσει. Ρε εσύ, τι? Από πού αρχίζει και από πού τελειώνει. Γέννημα θρέμα δεν είσαι. Ναι, γέννημα θρέμα. Από πού αρχίζει. Από πού αρχίζει η Άγια Ελευθερία. Θέλω να σου μιλήσω για τον Εθνικό. Άντε γεια! Θα πάρεις στον Εθνικό. Άλλο. Πειραιώτη, Καμινιώτη. Θα πάρεις στον Εθνικό. Που είχατε τα κοιμιάσει με τα βαζέλια του. Μιλάμε για Ολυμπιακό. Τι θα μιλήσουμε για Εθνικό. Τι έκανα. Μια ώρα. Καλέ είναι οι ομάδε σα. Προοδευτική όλη. Να τις και όλες, οι πυριότητες. Αλλά να παίρνεις στον Εθνικό, στον πρόεδρο του, ρε. Στον πρόεδρο του συνδέσμου που έχεις, πάρε ένα φίλο στο Εθνικό, να μιλήσετε για το Εθνικό. Ξεγελάσεις και με το χρώμα της φανέλας μου. Πάμε, κοίτα τι έχει. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θόδωρας. Γεια σου, Θόδωρα. Τι κάνουμε, παιδιά, καλά. Μεταγραφές κάνουμε. Ορίστε. Πήρανε. Μεταγραφές κάνουν, λέω. Κάνουν μεταγραφές. Ναι, κάνε. Πήραν αυτό το δημοσιογράφο, τον Άγγλο, τον καινούριο, τον Μαρκ Σκοτ, πώς το λένε. Ένα δημοσιογράφο που πήρανε και γράφει τώρα στην Αγγλία. Α, έχει δίκιο. Μαρκ Σκοτ, κάπως έτσι. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Τι πήρανε. Ένα δημοσιογράφο, πανέκος πήρε. Δημοσιογράφο. Ναι, ναι, ναι. Και απέκτη μιλάμε. Όχι, λέει πήρε. Όχι,
Όχι, αντί για παίχτη παίρνουν δημοσιογράφου. Α, παίρνουν δημοσιογράφου. Τι είσαι καλά, μια χαρά. Δόντια θα βάλουνε. Οι δημοσιογράφοι που έχουν και κάνουν λειτουργήμα θα βάλουνε δόντια. Έχουν εδώ κάτι Έλληνε και πήραν και ένα ξύνο. Και ένα κίνο. Ξένο. Και ένα ξένο. Ναι. Έχουν κάποιους Έλληνες εδώ πέρα και πέραν και ένα ξένο. Έχουν δικαίωμα να πάρουν και άλλους δύο τώρα ξένους. Ξέρεις πόσο κοινοτικούς, πόσο λένε αυτούς να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Καλό βράδυ να έχετε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θόδωρα. Να είσαι καλά. Εδώ, οι ψυχαναλυτές. Τι να κάνουμε, ρε Τάκη, πρέπει να τους κρατάμε ζωντανούς. Τι να κάνουμε τώρα. Εμπρός. Έλα. Πέρα. Έλα. Γιώργο από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Ολυμπιακός είμαι. Πάμε, ρε Γιώργο, και εσύ, να το δούμε. Καταρχάς, ήθελα να πω ότι σήμερα δίνεται ρέστα συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Επίσης, ο προηγούμενος που είχε πει για το Χ μέσα στο Βέλγιο, μετά είπε στον Πειραιά να πάρουμε από τα τρία το μακρύτερο. Δεν ξέρω, εσύ μπορεί να τα άκουσες αυτό. Κοίτα, ό,τι θέλει ο καθένας ακούει. Το ότι η ευσεβής πότε μπορεί να είναι. Ρε παιδιά, είναι και η ώρα δύσκολη. Είναι και η ώρα δύσκολη, ακούστε να δείτε. Εσείς πήγαιτε να τραβηχτείτε, μαζεύτε την πολλά λεφτά. Παρασκευή. Ζητήστε από τους γονείς σας, από τη γιαγιά σας. Στη γειτονιά πείτε, έχω να υπογράψω 15 χρόνια. Κάντε ένα ρεφενέ, ρε γείτονες. Κρίμα είναι. Έχουμε και εμείς το Φώτη. Λέει, κρίμα είναι ο Φώτης. Να υπογράψουμε κι εμείς. Κάντε ένα ρεφενέ, να με πάτε κάπου. Γιατί δεν πάτε, ρε, και τα χαλάτε τα λεφτά σας στα τηλέφωνα. Με εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλετε άκρη. Έχεις ένα πάθος. Βγάλετε εκεί πέρα που χρειάζεται. Να θυμίσω στους αεκτζίδες ότι εφέτος κλείνουνε, οι αεκτζίδες κλείνουνε 26 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ολυμπιακός θέλει. 26 χρόνια. Δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για τον Νικολαίδη το τι έγινε. Δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για τον άλλο μετά τον Νικολαίδη. Ποτέ για άλλους προέδρους, ούτε για αυτόν που σας κορυδεύει, που σας πήγε στην κάμα. Και παίρνετε τηλέφωνο εδώ να μου πείτε τι. Τι να πείτε. Ρε, ξέρετε ότι έχετε εξαφανιστεί και δεν υπάρχετε πουθενά. Και τόσο είναι η ντροπή σας. Τόσο έχετε αλλά είστε και χειρότεροι από τους Παναθηναϊκούς. Αυτό το λέω χρόνια, όχι από τότε που έμαθα τι σκατάνει ο ένας και τι σκατάνει ο άλλος. Που λέτε μέχρι και ψέματα, βγάζετε ψεύτικα βίντεο. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας, άλλη μια φορά. Ντροπή σας. Τι είναι, ρε. Γράμματα είναι. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι να πεις. Μάλωσα, τι σε έφαγα. Δηλαδή τι είσαι, ποιος είσαι, ο Τζακ Νόρις, μια ζωή της τρως. Δηλαδή τι να τις φας 10 φορές, τι να τις φας 11. Τι 11 τις επίραξε. Δηλαδή δεν σε επίραξε το μυσικά, σε επίραξε το κοροδάχτυλο με λίγα λόγια. Καλησπέρα. Ό,τι παθαίνετε πάντα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Είχε πει πριν ο Τάκης ΠΑΟΚ με εγώ καταρχήν, πως θέλει να συναντήσει στον τελικό τον ΠΑΟΚ. Ναι, παντού. Δεν είπα αυτό. Τελικό, να κάνουμε μια εκδρομή στην Αθήνα και στον Πειραιά να τα βάψουμε όλα ασπρόμαυρα. Κάτσε ρε με τα ψέματα, ρε. Κάτσε ρε να σου πω ένα λεπτό. Θέλω να το κλείσω. Να τα πει να το κλείσω. Περίμενε. Α, θα το ακούσουμε. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ. Περίμενε, έχω άδικο. Πες μου. Άσε να πάω δύο κουβέντες. Εσύ. Να παφείς από δύο κουβέντες, θέλεις. Όχι, δεν σ' αφήνω. Άντε γεια σου. Που δεν θα αφήνεις κιόλας. Αυτό είναι ρε. Εσύ άσε ρε τώρα. Εντάξει, το άλλο υπέρ το. Λοιπόν, άκου τώρα. Φίλε, άκου να σου, δώσω, να σου πω τι βλάκας είσαι. Συγγνώμη, αλλά είσαι ηλίθιος. Πανί βλάκας. Άκου τώρα κάτι. Θα παραδεχτώ. Εγώ, ο παδός του Ολυμπιακού, να παίζουμε Καραϊσκάκη παράδειγμα. Είσαι ο σεφ. Γιατί όταν έρχομαι στην Τούμπα, εγώ τα πούλμαν, τα αφήνω από το φανάρι, πώς λέγεται εκεί. Λεμιτό με εξαρτηρίας. Μέχρι την 7 απ' έξω, στην Τούμπα. Στον Τουβάρι, ακριβώς. Εσύ, στον Τουβάρι. Έχεις παρκάρει ποτέ τα πούλμα σου στην Πειραιός και να πας 200 μέτρα πιο κάτω στο γήπεδο με τα πόδια. Ποτέ. Τα αφήνεις στην Κηφισιά
10 δημιουργίες ΣΜΑΤ, μπαίνεις μέσα στα πού, στο τρένο, σε κατεβάζουν στο φάνηρο, κλείνουνε με πούλμαν, με τα λεωφορεία της αστυνομίας. Με τις άβρες. Τις, όλα τα πάντα, για να περάσεις από κάτω, να μπεις μέσα, να φωνάξεις πάω κάρα. Ναι. Να γυρίσεις και πίσω, να δείξεις τον κόλλο σου στην ομάδα σου. Ναι. Ούτε αυτό δεν ξέρετε πώς θα το κάνεις. Και δεν θα βάψεις και τον πηλιά. Κατάλαβες, δεν θα βάψεις τον πηλιά. Εγώ τα αφήνω εκεί στα φανάρια που, για να ανέβω επάνω το περιφερειακό. Στην Πάτρα του γηπέδου, πες ακριβώς, στο Ντουβάρι. Στο Ντουβάρι του γηπέδου, ναι. Μέχρι την 7, 145 πούλμαν, τότε με το άγαλμα του Κούδα. Κατάλαβες. Κι όλα θα μπαίνατε μέσα. Αυτό. Να καταλάβεις. Όχι στην Κηφισιά. Όχι στην Κηφισιά. Τι να βάψεις, ρε. Τι να βάψεις που έχεις βαφτεί από μόνος σου από το σοβάτισμα που έχεις μουλαθεί στη μαλακία και πέρασε και βάλεις τη μαλακία στο κεφάλι. Τι να βάψετε, ρε, ψεύτες. Εμείς ό,τι λέμε από εδώ πέρα, να ξέρετε, από ό,τι έχουμε κάνει, λέμε τα μισά. Και πάλι πολλά είναι για σας. Και ό,τι λέμε είναι αλήθεια 100%. Αυτά που βγάζετε από την κοιλιά σας, δεν υπάρχουν πουθενά. Ό,τι λέμε, σας λέμε, σας έχουμε πει, ούτε τα μισά, το ένα τέταρτο από αυτά που έχουμε κάνει. Και για να τελειώσω. Και να δεις την πλάκα στο παδός του ΠΑΟΚ είσαι. Το μόνο που σε νοιάζει, που δεν γίνεται αυτό, που είπα, να το αφήσεις την πυρώση και να πας με τα πόδια σου χαριστάκι, έτσι. Δεν το έχετε κάνει ποτέ. Εμείς το έχουμε κάνει συνέχεια και προχωράμε και κάνουμε και βότες. Πρόσφατα δεν μας άφησε η αστυνομία σε αγώνα του βόλεϊ να παίξουμε εκεί και πήγατε στην αστυνομία και λέγατε να μην τους αφήσετε εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού. 300 άτομα. Λοιπόν, όλοι μας. Περίμενε. Δεν θα σε νοιάζει όμως. Ρε, πώς θα πάω και κάτω στον Πειραιά, στο Άκα να παίξω τον Ολυμπιακό. Θα φάω 6, 5, εδώ φάγατε 4 από τον Παναϊκό. Δεν σε νοιάζει αυτό. Θέλεις, είσαι τόσο κομπλεξικός και με την ομάδα μας και με το λαό του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και είστε. Σας έχει περάσει και ο Άρης στα πρωταθλήματα. Γιατί και στον κόσμο που είπε να κατέβετε, έστω και το ψέμα αυτό που είπε, οι Αριανοί περισσότεροι κατέβηκαν. Βέβαια. Έτσι. Αυτό σας νοιάζει. Και έκανε και καλύτερο επαλμό. Δεν ήταν σαν και εσάς. Με τις φιλίες. Τουλάχιστον ξέρανε να υποστηρίξουν και την ομάδα τους. Εσείς κατεβήκατε και από την πολλή αγάπη που σας έπιασε τον κόλλο ο άλλος, ο Αλαφούζος, από τις πολλές σας. Δεν ξέρατε ποιο να υποστηρίξετε. Τι ήσασταν πιο πολύ, Παναγιώτη, πάω πίσω. Σε δύο λεπτά. Έλα, ρε, και με τους τρελούς που βγαίνουμε τώρα, κρατάμε τώρα, βγαίνουμε να κρατάμε τους τρελούς. Οι τρελοί θέλουν να πιάσουν. Παιδιά, θυμάστε που σε κλήρωση παλιά του είχαν πιάσει να βάζουν στην κληροτήτα παγωμένα μπαλάκια. Ναι, όταν μου τάνει τα έκανε αυτά, ρε. Τι τα θυμόμαστε, στάνταρ ήταν αυτά. Θα προσπαθήσουν να μαστίσουν και οι τρεις στο κύπελο, όλοι πρόπερση, όπως πρόπερση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Το πλήρες ο ΠΑΟΚ 10 εκατομμύρια αυτό του γάβρου και τα ψάρια που βάζανε, που κανονικά πρέπει να τα βάζουν στον τόπο του ΠΑΟΚ. Παιδιά, παίζει να πάρουμε Παπα-Νικολάου στο μπάσκετ που είναι και ελεύθερο, δεν ξέρουμε, φίλε. Ο Πουλίδο Μάγκες έχει να παίξει 2 χρόνια μπάλα. Εάν πιάσει ρυθμό, μπορεί να γίνει αντικατάστατο. Σωστό. Αντικατάστατο. Ξέρει πολύ μπάλα, τι λέτε. Το είπαμε και στην αρχή, σωστό. Είμαι αεξής, αλλά όσο υπάρχει Μελισανίδης, δεν γουστάρω να λέω ότι είμαι αεξής. Μπράβο σου. Και ο γήπεδο να φτιάξει δεν δίνει φράγκο. Πείτε στον Παοκτζή ότι ο Άρης έχει κάνει μεγαλύτερη μετακίνηση. Το είπα, φίλε, σε πρόλαβα. Μεγαλύτερη μετακίνηση στην Αθήνα και έχουμε και ένα πρωτάθλημα περισσότερο από του γύφτε Άρη Super 3. Το είπαμε, ρε, εμείς εδώ, όποιος έχει δίκιο, να το έχει όμως. Δεν το χάνει. Θα το δώσουμε το δίκιο. Και ας είναι και εναντίον μας. Δεν κάνουμε εμείς πολιτική εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό πάμε μπροστά. Λέμε τι γίνεται όταν έχουμε ομάδα, λέμε έχουμε ομάδα. Θα σας ξεφτυλίσουμε. Όταν δεν έχουμε ομάδα, κοιτάμε να την κάνουμε. Λέμε δεν έχουμε ομάδα. Ρε, καλοί είσαστε να μας δένει οι άλλοι. Καλοί είμαστε για εσάς. Για εμάς δεν είμαστε καλοί. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Παλεύουμε να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι παλεύουμε πάντα να γίνουμε. Α, και να θυμίσω και στον ΠΑΟΚΤΖΙ. Δεν είναι και τυχαίο που έχει βγει ένα σύνθημα. Το λιμάνι είναι βαθύ. Άμα πας εκεί στον Άγιο Διονύση απέναντι και βουτήξεις με μπουκάλα εκεί, πώς τα λένε, και βάζεις και μια στολή και πέσεις κάτω. Έχει πολλές βαλίτσες ΠΑΟΚΤΖΙΔΟΝ. Μια και θες να βάψεις. Αλλά βρες την πογιά και πάρε το πινέλο. Πάμε, Ράκη. Για τα κοψίματα. Άντε, γεια, πάμε, φύγαμε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.